Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός και στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Με τον Ελ Καντουρί να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει αυτό ακριβώς. Ο Ελ Καντουρί σηκώνει το χέρι, λέει στους συμπαίκτες του, το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, η πρώτη κεφαλή. Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Φοβερό γκολ για τον ΠΑΟΚ και 1-0. Που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε. Και τα γκολ που, το παρηγυρισμό που ακούσατε με τον Φερνάντο Βαρέλα. Ο Φερνάντο Βαρέλα ήταν αυτός. Που πονάνε, που πονάνε. Που σκόραρε στην Τούμπα πέρυσι και ένα γκολ που ποτέ δεν μέτρησε. Σκοράρει τώρα, μετράει τον γκολ, πνίγεται στα καλλιά των συμπαικτών του και οι πανηγυρισμοί που ακούσατε είναι ακριβώς από πίσω μου, από τη Σουίτ, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Σαββίδη, τους συνοδούς. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Φερνάντο Βαρέλα αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να κοιτάξει ούτε προς την πλευρά του διαιτητή, γιατί δεν είναι ο Κομίνης, ούτε προς την πλευρά του βοηθού, γιατί δεν ήταν εκεί ο Ποντίκης. Είναι οι Δανείοι, παίζουν ξένοι διαιτητές και αυτό το γκολ δεν θα μπορούσε. Μαουρίσιο τον γκολ, Γιώργο, τον γκολ είναι από το Μαουρίσιο. Να το δω λίγο ξανά, πως εγώ έχω κάνει λάθος, γιατί είμαστε αρκετά μακριά, ξαναβλέπουμε την πάση. Δύο λάθη έκανε ο Γιώργαρος. Το έβαλε ο Μαουρίσιο και το άλλο τελικά ήταν ο Κομίνης, αλλά ήταν ντυμένος με την εθνική φανέλα της Δανίας. Ήταν Δανός Κομίνης. Τελικά. Στο ξεκίνημα δεν φάνηκε, δεν πρόλαβε να. Τι είναι, Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Ξένους διαιτητές δεν θέλατε? Θέλαμε ξένους διαιτητές, αλλά δεν θέλαμε να έχουν ελληνική νοοτροπία. Ξένες γυναίκες θέλετε? Ξένες γυναίκες. Παίρνουν τα παιδιά μετά τα πάση Σκωτία εκεί στην Ουκρανία. Ναι, ναι, άρχισε η ιστορία. Άλλο να πάρεις μια γυναίκα ρε, από τον Εύωσμο να χωρίσεις. Ναι, και να το πάρεις το παιδί. Να πάρεις από το Κυλκής. 30 χιλιόμετρα. 30 χιλιόμετρα. Να πάρεις το παιδί, πάει. Στην Κοπεχάγη. Πού τις θέλετε τις ξένες? Τι τις θέλετε τις ξένες? Καλημέρα και φάτο σε βλέπω. Έτσι ωραξάτο με το καφεδάκι σου, έτσι με το κοντομάνικο. Τις ξένες, να πω και τους ξένους διαιτητές. Αυτός ο διαιτητής κατόρθωσε να εκνευρίσει και εμένα. Πλάκα με κάνεις. Εγώ λέω τώρα θα με πας κόντρα τώρα. Με κάνει, λέω, θα αρχίσει να με λέει. Α, θες. Εγώ δεν μπορώ να λέω άλλα. Ναι. Μπρος κι άλλα. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ μπορεί να έρθει εδώ πέρα να με πει άντρε, κατάφερε να εκνευρίσει και εσένα, έτσι. Ήταν στημένος να σε φάει. Ήταν ένας διαιτητής πραγματικά που ήρθε με εντολές, αυτό φάνηκε έτσι και σε συγκεκριμένες φάσεις φάνηκε. Στιστήσανε. Ναι. Και δεν πήρα χαμπάρι. Ήταν ο Πόντος Παλικαρίσιος που πήρε. Στιστήσανε. Ήταν Πόντος, όπως λέει και ο Λουτσέσκου, για μένα ο Πάο κέρδισε χθες. Ναι. Έτσι το. Ο μεγάλος Λουτσέσκου, θα τον αποθεώσει μετά. Έτσι και πρέπει να ξεφωνήσει τον Ζουνίδη. Που είχε ένα ολόκληρο μάτς μπροστά του με παίκτη παραπάνω και δεν ήξερε τι να κάνει. Να σέντρα από εδώ, να σέντρα από εκεί. Ο Ζουνίδης, όταν παίζει με τον Πάο 3-5-2.
Εγώ το έχω γράψει στο Sport Talk, ναι, δύο μέρες πριν το μάτς. Θα φάει πολλά γκολ η ΑΕΚ. Και δεν μας άφησαν να παίξουμε, ναι, όλο το μάτς. 70 λεπτά με 10 παίκτες μέσα. Εγώ δικαιώθηκα. Στην τακτική μου δικαιώθηκα. Ναι. Στην ανάλυση μου δικαιώθηκα πριν από το μάτς. Και μάλιστα στην καφετέρια εκεί που είχαμε τους κολλητούς μου, το Τερλίκα και τους άλλους να πούμε. Όλα τα καλά παιδιά. Τερεπέογλου ήτανε. Τερεπέογλου ήτανε στα Τσίπουρα στο Βόλιο. Α, είναι δικό μου αυτό. Εντάξει. Το Μπόι. Το ρίχνει σε Τσίπουρο αυτό. Έπινε πολύ Τσίπουρο και ψήλο, έτσι. Λοιπόν, και να πω ότι εκεί πέρα είχαν εκνευριστεί οι πάντες με το διαιτητή δικαίως. 100%. Όταν λοιπόν τους λέω 3-5-2, ξεκινάει ο Ζουνίδης, πρέπει να χτυπήσετε στις πλευρές. Χτυπάει ο Πάοκ στις πλευρές. Κάνει τον γκολ. Κάνει τον γκολ από την πλευρά. Από την πλευρά. Κάνει τον γκολ από σημαίνει φάση. Το κόρνερ. Ναι, το φάουλ το κέρδισε ο Μάτος. Σωστά. Αλλά το γκολ γίνεται από το κόρνερ. Έκανε μια διαδρομή 70 μέτρα, δεν τον πλησίασε κανένας. Γιατί ο Μάτος και ο Βιερίνια τους έπιανε ουσιαστικά ο Μάνταλος. Έπρεπε να του πει ο Μάνταλος και ο Μπακασέτα. Αυτοί οι δύο. Ουσιαστικά. Αυτοί, τι τις περίμεναν οι αυτοί οι δύο τώρα, τι πήγε να κάνει ο Ζουνίδης. Σου λέω, Πάοκ δεν έχει καλά χαφ. Εγώ θα πάω τρία στόπερ, back από τη μια και από την άλλη μεριά. Θα βάλω ένα χαφ. Έτυχε να είναι ο Άλεφ που είναι αργός για αυτούς. Αυτόν έχουν. Αυτόν έχουν. Τι έτυχε, αυτόν έχουμε. Αυτό να και πέσουν, σου λέει τώρα, θα βάλω δύο φόρ να πέψουν στα δύο center back. Και θα βάλω και δύο εσωτερικούς χαφ, υποτίθεται χαφ, αλλά είναι δεκάρια. Τον Μπακασέτα με τον Μάνταλο. Να πέφτουν πάνω στα χαφ του Πάοκ που δεν είναι καλά. Ναι. Λες εσύ που δεν είναι καλά. Λέει αυτός. Α, αυτός λέω, ναι. Εγώ δεν είναι, ναι, καλά. Εγώ λέω σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, μόνο του Ολυμπιακού είναι ίσως καλύτερα. Εγώ λέω δεν είναι καλά, ας πούμε, στο μαρκάρισμα, ναι, γιατί ο Σάκο φεύγε την κάρτα. Και καλά έκανε και τον έβγαλε μετά και έβαλε. Καλά έκανε και έβαλε, ναι, το Μίσης, ο οποίος έκλεισε καλύτερα μετά. Κούμπωσε καλύτερα ο Μίσης. Το σκεπτικό του Ζουνίδη είναι αυτοί δεν έχουν πολύ καλά χαφ. Να βάλω εγώ δύο καλά δεκάρια εκεί πάνω εσωτερικά να χτυπάνε. Ναι, εδώ πάψε, ναι, για να βοηθάμε λίγο τον Σταλό κόσμο. Στα λόγια τακτική. Ναι, για να βοηθάμε λίγο τον κόσμο. Κατά, το σκεπτικό. Από, ναι, την άλλη μεριά βέβαια δεν υπολόγισε ότι εκτό αυτή την κίνηση έχει την πολυτέλεια να πέσουν πάνω στο Μαωρίσιο ένα και άλλο πάνω στον Σαχόφ. Αλλά δεν υπολόγισε ότι θα αφήσει το Βιερίνια όλη την πλευρά και το Μάτος να αλωνίζουνε. Να αλωνίζουνε. Και να φτάνουν για πλάκα σαν την Παλακαρέ. Να δημιουργούν μεγάλες καταστάσεις, να πούμε. Αυτό έγινε όμως για 25 λεπτά. Έτσι, 30 λεπτά μέχρι την αποβολή του Ζαμπά. Την εκεί πέρα τώρα. Άδικη αποβολή. Στον κολ, άδικη και στις δύο κάρτες. Μα είναι αδιανόητο. Ναι, αυτό, ναι, είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ο Ζαμπά. Δεν είναι μόνο η κάρτα. Δεν πρέπει να πάρει. Και αν έπαιρνε κίτρινο, Ζαμπά πρέπει να πάρει κόκκινο ο Λιβάγια. Έτσι, αν θέλουμε να το δούμε αυστηρά. Δεν είναι μόνο οι κάρτες οι δύο. Είναι τα φάουλ, είναι στον Γκάλο που δεν έδωσε. Είναι ο Γκάλο έκανε τρία τάκλιν, ναι, στο Λαρίγκι. Ναι, δεν τα έδωσε. Και δεν πήρε ούτε μία κάρτα. Ναι. Και ο άλλο δεν κάνει φάουλ και του δίνει κάρτα. Από εκεί καταλαβαίνει πάρα πολλά. Γιατί και ο Αεξής, μισό λίγο, ναι, πριν, και ο Αεξής μπορεί να φωνάζει για τη φάση του πέναντι με το Σακόφ το χέρι, έτσι. Αλλά είναι μια φάση που μπορεί να μην την είδε. Έγινε ένα χαμό, έχουν ξαναγίνει δεκάδες. Δικαιούται έτσι, να φωνάζει, αλλά. Δικαιούται για αυτή τη φάση, φυσικά. Δεν τα λέμε όλα. Αλλά κοίταξε τώρα. Αλλά εκεί δεν υπάρχει δόλο. Εγώ λέω δεν το είδε. Δεν το είδε καν. Καταρχήν η μάπα του διαιτητή. Ναι, ήταν. Καταρχήν δεν μπορώ να βλέπω άντρα με μύτη τσουλήθρα σαν την ώρα Βαλσάμι, να πούμε. Μύτη τσουλήθρα, ρε φίλε. Μύτη τσουλήθρα. Μύτη σου κάνει και εδώ κράκ. Ναι, αυτή η μύτη. Και σκάει στο νερό, πλά. Ναι, αυτό εδώ ήταν σαν το Waterland. Waterland. Μύτη τσουλήθρα, να πούμε εκεί και φεύγει. Ναι, ναι. Λοιπόν, άντρα με τέτοια μύτη, εγώ τον φοβάμαι. Ότι θα μου κάνει. Γαλλική. Θα με κάνει. Γαλλική, ναι, μύτη τσουλήθρα. Δεν υπάρχει, ρε άντρα. Καλημέρα, Φερέ. Ναι. Έλυσε η καμπάνα προφανώ γιατί με λέει λεβεντόπεδο. Το, ναι, μόνο άντρα που συμπαθώ με γαλλική μύτη. Ποιον? Είναι τον ουρολόγο μου, το Φίστα, που είναι παιδαράς. Δάχτυλα χοντρά. Αλεντελό κτλ. Έναν άλλο άντρα που συμπαθούσε με τσουλήθρωτή μύτη. Ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ο Ηλιόπουλος, ναι, ο γλυκύτατος. Γλυκύτατος. Άλλον άντρα με τσουλήθρωτή μύτη τώρα. Ο Δανός ήταν χθες πολύ περίεργος και το ξαναλέω για τη φάση του χέρι που φωνάζει ΑΕΚ σωστά. Ο Δανός. Είναι μια φάση που γίνεται παντού. Ο Δανός είναι το μήνυμα, σας την έχουν στημένη. Εντάξει, οκ, okay, ναι, ναι. Ωραία. Και γι' αυτό ποιο είναι υπεύθυνο, γι' αυτό. Ο Περέρα και η Κιέβ. Όχι. Ποιο έφερε τον Δανό, εγώ τον έφερα. Ο Σαβίδης είναι. Τι να κάνω, ο Πάοκο του άλλου Κωνσταντίνου, γιατί, ναι, τα λέμε εδώ. Τι. Δεν έχει διετσία καθόλου από την αρχή τη χρονιά. Όχι, δεν έχει, είναι ει βάρο του διετσιού. Ναι. Πάει ο Σαβίδης, πίνει λεμονάδα, λεμοντσέλο και πορτοκαλάδα. Άρα πάει να πιει και στο γραφείο, λε, του Κέρδο, όπω είπε οι άλλοι. Στην έψη Γρεβενών που πήγε, ναι, εκεί πέρα. Πάνε βρε στο γραφείο του Περέιρα. Και τα τρακτέρ δεν βρίσκουν τα Γρεβενά, να πούμε. Έλα ρε, τώρα, ναι, άρχισε τα Γρεβενά. Θε να σε αποκληρώσω από όλου του νομού. Πού πήγε, ρε. Γρεβενά πήγε, Γρεβενά. Κάτσε, κάτσε, πού πήγε. Γρεβενά. Στην έψη Γρεβενών. Ναι, Γρεβενά. Ποια Γρεβενά, ρε. Γιατί ρε φίλε, τι κάνουμε. Τι να τη κάνει τη έψη. Ναι, έλατε. Τι να κάνει στην έπο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει θέμα. Πάει και δίνει και δικαίωμα, να πούμε, ο Σαβίδη. Στην έψη Γρεβενών, στην έψη Καβάλα, στην έψη Κοζαρ. Τι να πάτη κάνει τη έψη. Έλατε. Τζάμπα λεφτά σε βάγανε. Λοιπόν,
Πάνε κάτω, πιέσαι ένα καφεδάκι ωραίο όπως πήγες ένα πρωί και πλήρωσες τα 10 χαρτιά στον Περέρα. Όπως πήγε πέρσι ο Μελισανίδης και πήρε το πρωτάθλημα. Αυτός... Όπως πάνε και χτυπάνε βρουτότα βρήκε. Αυτός λοιπόν ο διαιτητής. Ναι. Φαινόταν ότι ήταν πεινασμένος. Ήταν, φαινόταν. Σε ποια χώρα ζει. Ναι, αλλά η χώρα δεν συνάδει με την πείνα. Σε ποια χώρα ζει. Η Δανία είναι πολύ ψηλά. Είναι Δανός. Ναι, είναι Δανός. Τι δουλειά κάνει αυτός. Τώρα δεν αστυνομικός. Α, ήταν αστυνομικός. Θυμός πάλι, μια χαρά. Τι, φουκαράς είναι. Όχι, όχι, μην φουκαράς. Ο αστυνομικός εδώ με εκεί δεν έχει σημασία. Τι αστυνομικός. Εκεί θα παίρνει κανένα 2-3 χιλιάρικα για πλάκα ο αστυνομικός. Τι είναι 2 χιλιάρικα να ζει. Τρία. Εκεί θα και 4 να πάρει. Πινάλαση. Έχει και. Τι έχει, 3 χιλιάρικα παίρνει ο αστυνομικός, σόπαρε. Τα παιχνίδια τα βέβαια, τα διαιτητικά βέβαια παίρνουν ψίχουλα. Βρώμα για το χνότο. Βρώμα για το χνότο του τώρα. Τον είδα. Άρα εκνευρίσκει και εσύ από αυτόν τον απίθανο διαιτητή. Εμείς στο Λύκειο Τούμπας είχαμε κάνα δυο γομάρια εκεί. Το Δήμο, τον Πατάκη και τον Μπέλιο. Ναι, μόλις βλέπαν κάτι. Τερεπέγλου δεν έμπαινε σε αυτό. Δεν χωνόταν, δεν ήταν στα χέρια δυνατό. Ήταν στα πόδια. Ήταν στο μυαλό αυτό. Έκανε εκδρομές, έβγαζε καμιά προμήθεια και τέτοια. Ψηλός, έξυπνος ο Τερεπέγλου. Τερεπέγλου οργάνωνε. Ναι, ναι, οργανωτικός. Ήταν ο γκάνγκστερ και βαράγαν οι άλλοι να πούμε. Ωραίος. Οργάνωνε. Μ' αρέσει. Κερδίζει και άλλους πόντους ο Φίλιππ. Κερδίζει και άλλους πόντους. Ναι, ναι, ναι. Κάναμε τον Πατλατζόγλου καμιά εκδρομή, βγάζαν καμιά προμήθεια από το γραφείο ταξιδίων μέχρι εκεί. Ναι, ως εκεί. Πατάκη και οι άλλοι του χτυπούσαν αυτού. Γιατί... Μόλις βλέπαν κάνα τέτοιο τύπο. Γιατί τους χτυπούσαν. Δεν ξέρω. Τους δέρνανε. Μάλιστα. Λοιπόν. Στο σχολείο μας δηλαδή. Πάμε, είχες, πάμε να δούμε. Ναι. Αν είχες τέτοια μύτη. Τι, τη γαλλική, τσουλιθράτη. Δεν τρώγες ξύλο. Γιατί ρε φίλε. Ξέρω εγώ τι να πω. Εγώ δεν είχα τέτοιες βίες. Ναι. Εσύ και η βία είναι δύο έννοιες που δεν ταυτίζονται ποτέ, αγόρι μου. Αυτή η χειροδύναμη. Τι σχέση εσύ με τη βία. Αυτή η χειροδύναμη κτίνει. Ο Μπέλιος αυτή. Τους δέρνανε αυτούς. Α, κανονικά. Λέω παιδιά, δεν μας αρέσει λέει η φάτσα. Έτσι και εμένα με βάλανε στο παιχνίδι 15 χρονών να γίνω φυσιογνωμιστής. Από Δήμος, τότε σε βάλανε. Ο Δήμος, Πατάκης με τον Μπέλιο. Πατάκης είχε καμιά σχέση με τα βιβλία, τα Πατάκης. Τα... Όχι, εσύ το Πατάκης έχει το βοήθημα. Το βοήθημα, το από κάτω συνέχεια. Από κάτω. Σε πιάνω εγώ τώρα. Το βοήθημα, φίλε, τι θεϊκό βοήθημα από κάτω. Βγάλαμε το Λύκειο. Όλο το Λύκειο από Πατάκης μας το βγάλε. Ο εχθρός της παραπαιδείας είναι. Ναι. Γιατί οι φροντιστήριοι. Ναι, ρε φίλε. Σου λέει τώρα δεν έρχονται φροντιστήριο. Αρχαία έχουν το Δήμο. Το Πατάκη. Κάτω το θρανείο συνέχεια, ήρωα. Εγώ αυτό θυμάμαι από τα σχολικά, τον Πατάκη. Χωρίς Πατάκη δεν έβγαινε. Δεν πηγαίναμε βήμα. Τι λοιπόν, μου θύμισες τώρα. Ναι, ναι. Το πρόλαβες κι εσύ. Ναι, ρε φίλε, σου λέω από κάτω το είχαμε συνέχεια. Πατάκης και τελείωνε όλη η ιστορία. Έτσι ακριβώς. Φοβερά πράγματα. Έτσι λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Δεν είδαμε το μάτσο όπως το είχαμε σχεδιάσει 11 με 11. Κοίτα, εγώ θα προτιμούσα μάτς, πάλι. Αν ήταν το μάτσο 11 με 11, ναι. Καταρχήν ο Πάκος θα έλεγε 1-3. Θα έβρισκε και χώρους ναι. Ο Πάκος θα την είχε κάνει κόσκινο την άκρη. Θα έλεγε 1-3. Ήταν και σε καλή μέρα ο Λουτσέσκου στην τακτική εχθές της αλλαγής. Ωραίος. Ήταν καθαρό το μυαλό του. Ναι. Με εκείνο το σκουφί σαν το σταυρί. Σας γλεντάει το σκουφί. Ναι. Όπου σας βρει, σας γλεντάει. Εκείνο το σκουφί δηλαδή πιάσει κανένα μάγιο το σκουφί θα είναι. Θα το έχει. Θα το έχει φίλε, επειδή είναι το γούρι του, χωρίς πλάκα τώρα. Για να πάει 35 βαθμού τώρα. Δεν ξέρω τώρα, ας ελπίσουμε να έχει τελειώσει το μα πρωτάθλημα. Μα είναι μούτρα αυτά, να πάρει πρωτάθλημα αυτός ο άνθρωπος τώρα. Όχι απλά θα το πάρει, αλλά θα ξεπεράσει, πρόσεξε λίγο. Λοάρα και το φίλο σου. Ήδη ξεπέρασε τον φίλο στο Σάνων. Ναι. Με τη σεζόν 72-73 είχε κάνει ως τότε 19 ματσα ήττος ο Σάνων. Ναι. Αλλά έχει καλύτερο ρεκόρ ο Λουτσέσκου και πλέον είναι πάνω από όλους. Ναι, βέβαια ο Σάνων το Σεργιανίδη και άλλο τον Κουλανδρή από κάτω. Σωστό. Να βράζουμε και τις παραμέτρους της άλλης. 16 νίκες, 3 οπαλίες είχε τότε ο Σάνων. Ο Σάνων. Πλέον ο ΠΑΟΚ έχει 17 νίκες, 2 ισοπαλίες. Αλλά ο Σάνων έχει και τη ρετσινιά του 3-5 να πούμε. Δηλαδή έχασε αυτό ήταν στον πάγκο. Το 5-3 με την Παναχαϊκή που φάγατε. Α, ο Σάνων ήταν. Ο Σάνων ήταν που πήγε εγώ 4 χρονών. Ναι. Με το θείο Μπελελή και ναι, κλαίγανε ναι, ναι. Εκεί πέρα όλοι μαζί. Ναι. Να πούμε ναι. Ότι την 20η αγωνιστική τότε ο ΠΑΟΚ είχε τη θεία από τον Ολυμπιακό. Αλλά έπαιζε εκτός. 1-0. Ναι, με το φακί. Ναι, έτσι. Εκείνη ήταν κλοπή. Κλοπή και εκείνο, έτσι. Του είχαν δει επιχούντα ναι, με ναι, τον Πατακό στην κερκίδα. Πολύ ξύλο, τον Ιωσήφιδη και τον. Α, κανονικά πρέπει να χάσει, αλλιώ δεν φεύγει τα πρωτάθλημα. Δεν φεύγανε ζωντανή. Ήταν ναι, κλοπή εκείνο. Εκείνο το πρωτάθλημα ήταν. 72-73. Ναι. Και εκείνη την μικρονιά ο Πάοκ έπαιξε την καλύτερη μπάλα τη ιστορία του. Και φαντάζομαι κλοπή δηλαδή έχασε κάτω και έχασε με και το σερί. Με το φακί, αυτό να λύσει. Τώρα να παίξουν στην Τούμπα 20η αγωνιστική. Τώρα λοιπόν θε μια. Με ξένο διαιτητή. Να φέρουμε κομίνη λε. Όχι. Δεν συμφέρει ο ξένος διαιτητής. Δεν γίνεται, θα φέρει πάλι ο Περέρα, κάνει δικό του. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν ήμουν εγώ Σαββίδης, τι θα έκανα. Για πες τι θα κάνω, Σαββίδης δεν παίρνει σαν γήπεδα καταρχάς. Τους χαιρετάει, τους αγκαλιά, τους φυλάει. Εντάξει, δεν μπαίνω, τιμωρώ τον εαυτό μου. Είμαι ο, Γιώργο, είμαι ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Ωραία. Τι εντολή δίνω. Τι εντολή δίνω. Και κλεισμένο των θυρών. Έλα ρε σε Κωνσταντίνα. Στα ίσια. Δεν νομίζω ο κόσμος του ΠΑΟΚ φίλε είναι πλέον πολύ όρμος. Έχει φάει πολλές κατραπακές. Εξιβαθμί... Και κλεισμένο το θηρόν. Κοίταξε την Κυριακή το βράδυ ναι, που θα κάνω εγώ τη μαρμίτα. Τη μαρμίτα. Μην είναι 6 βαθμοί 0.
Α, λες να βάλεις καμιά καμπάνα τώρα. Ναι. Να φέρουν δηλαδή ξένο, να τα κάνει γιάχμα, να εκνευρίσει τους πάντες. Θέλεις το, θες να πάρεις το πρωτάδυμα. Έλα, σήκωσα. Εμένα κοιτά. Σε κοιτάω, εδώ σε έχω. Θες να πάρεις το πρωτάδυμα. Φυσικά, δεν θέλω. Την καλύτερη ομάδα. Έχω σήμερα, το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σήμερα ανακοίνωσε ο Ιβάν μέσω Skype στο λαό του ναι. Και κλεισμένο των θυρών. Η αστυνομία που τα έχει καλά. Ο Ιβάν με την αστυνομία εδώ να πει σε περίμετρο 2 χιλιόμετρων. Να μην υπάρχει, να είναι κλούβα. Πώς έρχεται ένας αρχηγός κράτους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, θες πρωτάδυμα. Όχι, το θέλω με τον κόσμο εκεί, γιατί το παιχνίδια γίνονται για τον κόσμο. Ο κόσμος και πέρσι που ήρθε ο Ρε, με πήρε πρωτάδυμα, πες μέσα τα χέρια. Ρε, παιδάκι μου. Με πήρε πρωτάδυμα μέσα τα χέρια και δεν πήγε κανένας μέσα. Θες μια συμβουλή. Ναι, την άκουσα. Δεν την εστερνίζομαι. Επειδή είστε χαφίφιδες. Α, χαφίφιδες είμαστε. Είστε χαφίφιδες. Είστε. Τι να σου πει. Τι να η έκφραση να πω τώρα. Χαφίφιδες, στάνει το προχωράς τώρα πρωί πρωί και όλα. Σερσερίδες. Ναι. Σερσερίδες, ναι. Κυρίζια. Κυρίζια. Ναι. Είστε ικανοί. Ναι. Σας έχω ικανούς. Αν μας έχεις ικανούς να κάνουμε. Σας έχω ικανούς. Σε μάτσο που μας βολεύει και η ισοπαλία στην τελική, άμα θέλουμε να το δούμε και έτσι. Βρε εσείς μπορεί να κερδίσετε κιόλας. Ναι. Και να. Από τη χαρά μας να. Δεν είστε. Δεν είστε. Εμείς, ναι, οι άλλοι μπορεί να κάνουν θέατα. Θα κατέβουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Οι άλλοι τώρα, συμβουλή στους άλλους. Ναι, οι άλλοι προκαλούν. Εάν θέλετε να σέβετε όλη η Ελλάδα τον Ολυμπιακό. Να το σεβόμαστε κι εμείς, έλατε παίξτε την μπάλα σας. Φυσικά, από τι να παίξετε την μπάλα, ναι. Μην αρχίσετε. Έχει η ατμόσφαιρα της Τούμπας. Φέρετε αυτόν τον ετοιμοθάνατο εκεί πέρα από κάτω. Θα έρθει, το γέρο. Θα έρθει. Αρχίζει. Ναι, λες και εμείς θα πάμε στο Καρεσκάκι, είναι όλα θεϊκά. Άλλο λέω εγώ. Μέσα από την εκκλησία μας, λιμάνι. Ναι. Μην έρθετε, παίξτε την μπάλα σας, κερδίστε τον ΠΑΟΚ, αν μπορείτε, με την μπάλα. Γιατί λέτε παίζετε την καλύτερη μπάλα με 50-50 διαρκεία. Ποιος καλύτερη μπάλα. Λένε ρε φίλε. Α, καλά παίζουν να πούνε. Παίζουν και καλύτερα. Τι παίζουν, με τα φιλικά. Με τα φιλικά. Τα φιλικά με τον Πανιόν. Δεν μου λες. Ναι. Δεν μου λες. Εσύ πόσα εχθρικά έκανες. Όλα εχθρικά είναι. Ακόμα και αυτά που μου λες για φιλικά με έκοψε βαθμούς. Δηλαδή ο Ατρόμητος που το λέτε φιλικό με έκοψε βαθμούς. Γιατί τι να κάνω. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή. Δεν μου λέει, γιατί δεν λέει κανένα ότι ο Πανιόν έχει τριζανικούς από τον Ολυμπιακό. Ποιο δεν το λέει. Ποιο το είπε, εγώ δεν έχω ακούσει. Άμα ρωτήσει τη μισή κοινωνία, δεν ξέρουν καν ότι έχει τρεις δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Είναι ο Μπανανά, ο Μασούρα και ο Μαθάτη. Τρεις. Στον Πα Γιάννα πώ δανεικού έχει. Εσεί πώ έχετε. Κανένα δεν έχω σπουδάσει. Δύο δανεικούς έχω. Ποιον έχετε? Το Μιχόγεβης και τον Δελγιανίδη. Αυτό το ταμτάκο που με το μαλλί. Απλά για τον Ατρόμητο που γίνεται όλη η μανούρα και όλη φασ... Είναι ταμτάκος. Τι ταμτάκος είναι αυτό. Αυτούς πήρανε πέρσι, δεν το συζητάμε. Τι ταμτάκος είναι αυτός ο Δελγιανίδης. Τι μαλλί είναι αυτό. Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με τον Ατρόμητο, απλά οι παίχτες που έχω εγώ δανεικούς είναι παιχταράζ, κάνουν διαφορά. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Και ο Ολυμπιακός μοιράζει. Ξέρει και αριστερά δανεικούς. Γιάννη, δε, Σπανιόνιο, δε. Με μιμείτε, μάλλον αυτό θα έκανε φίλε μου. Ναι. Και αντί να ενισχυθεί ενώ είναι στο μείον 8, μοιράζει δανεικούς. Αυτό έκανε τη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν έκανε πήρε τον Σολδάνο να τον έχει εκτός αποστολής. Χθες έπαιξε 4-4-2, ναι. Χωρίς Φορτούνι. Και αφωνόντουσα κιόλα με τον Πανιόνι. Αφωνόντουσα κιόλα. Μέχρι το 60 λεπτό, ο Πανιόνι, αν έπεσε ο Ντυρμισάη, θα είχε κάνει το 0-2 στο χώρο το μεγάλο. Ντυρμισάη. Δεν τον βάλα να παίξει τον Ντυρμισάη. Εντάξει, δεν το βάλανε να παίξει στον Πανιόνιο. Άλλοι βρωμιάριδες εκεί στον Πανιόνιο. Εσύ, άσο τώρα, γιατί η Λάρισα όλο αυτό το μήνα φιλικά ήταν. Για βρωμάτε όλοι. 7-8 παίχτε ένα ψεκό. Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ θέλω να το δω τον Ολυμπιακό σε κανονικό παιχνίδι. Να το δει τώρα. Γιατί από την αρχή τη χρονιά που πανηγυρίζουν και κάνουν τα όλα εκεί, σαν τι θήκε. Δεν πρέπει να όλε λε και πήραν κανένα. Δεν πρέπει να δεχθείτε αστυνομία από την Αθήνα. Πρέπει... Σωστό αυτό. Δεν πρέπει να δεχτείτε. Αυτό είναι σωστό. Αστυνομία από την Αθήνα. Θα σας τρυπήσουν. Ναι. Στο λέω εγώ σαν Λαπτόπουλο. Άρα όχι αστυνομία από την Αθήνα. Αυτό το δέχομαι. Αλλά όχι να μην πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Τι είναι αυτά. Και αν είστε μάγκες. Μας ακούει ο κόσμος. Και αν είστε μάγκες, κλείστε τις πόρτες. Κλείστε τις πόρτες να μην φύγω. Κλείστε τις πόρτες. Ναι, ναι. Βάλτε στα 2 χιλιόμετρα γύρω-γύρω τις κλούβες και τα ματ. Μην πλησιάσει άνθρωπο. Αν θέλετε να πάρετε το πρωτάθλημα. Ναι. Ιδεάλω, μην με κλέτε την Κυριακή. Στο λέω από τώρα. Ναι. Μη μ' αρχίσει τα μπέρδε, παιδιά! Η αστυνομία δεν γίνει, ήταν! Δεν θα γίνει, παιδιά! Λοιπόν, αγωνιστικά για να τελειώνουμε σιγά-σιγά με τον ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίο ήταν ο καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ ήταν, έτσι. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ περιορίστηκε σε ρόλο παθητικό χθε. Μάλλον ο Κρέσπο για μένα ήταν ο καλύτερο παίκτη. Ο Κρέσπο έκανε παιχνιδάρα με τον Βαρέλα. Ναι. Καλό Πασχαλάκι. Ο Βαρέλα πιστώνεται λίγο τη φάση ότι έχασε εκεί τον Μπόνσε. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Μπήκε διάμεσα. Γίνανε 30 σέντρε. Θα χάσει μια κεφαλιά. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή τι είναι. Θεοί είναι υπέροχοι. Πάντως για άλλη μια φορά ο Ζουνίδης αποδείχτηκε λίγος. Δηλαδή παίζει με το καλύτερο αμυντικό δίδυμο του πρωταθλήματος και συνεχίζει εκεί να παίζει με σέντρα. Σέντρα. Τράβηξε και το Λιβάγια αριστερά. Έκανε μπάχαλο. Έβαλε τον Κρίση πάνω στο Μάνταλο, κουτουλούσαν. Δηλαδή ήταν πολύ εύκολο που να φύγει με 0-1 χθες. Έκατσε η κέντα με τη σέντρα μου και μπήκε το γκολ. Για σένα ποιο ήταν ο καλύτερο. Εγώ θα έβαζα, σου είπα, Κρέσπο.
Του δύο στόπερ θα έβαζα. Αυτού έβαζα. Το Σάκουφ θα έβαζα εγώ. Ο Σάκουφ είναι εργαλείο. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι παίχτης ευφυής, δεν είναι γρήγορος, αλλά κλείνει υπέροχα χώρους. Είναι μαχητής, ξέρει που να κινείται στον χώρο. Ο Σάκουφ ναι. Για μένα ήταν ο καλύτερος παίχτης που πάω. Ναι. Θα σου εξηγήσω για τον λόγο. Ναι. Το κρατάμε τον Σάκουφ τώρα δηλαδή. Χθες. Τον Σάκουφ. Σε όλα τα μας με χαρά. Ο Λουτσέσκου. Ναι. Πολύ και τον Λουτσέσκου τον βάζει κρέτη. Ναι. Πολύ καλό στήσιμο ομάδα. Πολύ καλές οι αλλαγές του. Πάρα πολύ καλές αλλαγές σου, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είδαμε μάτς. Εγώ ήθελα να δω 11 με 11. Αυτό ήθελα να δω. Δημιούργησε και ένα παοξάκι εκεί. Ποιον? Τον Μπέλκα. Να κάνει σαν τη Μαϊμού να χορεύει τον κόλπο. Παγώθηκε πάλι ναι. Με τον Μπέλκα. Σαν τη Μαϊμού να χορεύει. Αναγκάζω να γίνω δικηγόρο ναι. Χωρίς λόγο, ρε φίλε. Ναι, τι δικηγόρο. Τι να κάνω, αφού είναι παοξάκι, ρε φίλε. Άστα. Αφού μέσα του κυλάει η ασπρόμαυρη. Πανηγύριζε, αλλά από μέσα του ξέρει την πίκρα είχε. Εγώ είδα ότι ο μόνο που μπήκε μέσα και τεντώθηκε εδώ η φλέβα εδώ έγινε στον κόλπο. Σε πάω στο θέατρο να δει τι καφέκε. Πα στο θέατρο. Έχει φαγωθεί. Νέο κλάου. Τον αποθέωνε μέχρι και τον τώρα τον έχει βάλει στο στόχο και τον κοπανά τον άνθρωπο. Ξέρει στεναχώρια γιατί θα βάλει τον κόλπο ο Μπέλκα. Μα δεν νομίζω. Για, θες τον πάρουμε μετά μαζί, έτσι λίγο τώρα ρωτήσουμε. Τον πάμε στο τεστ αλήθεια. Θες και τεστ αλήθεια. Τον πάω στο τεστ αλήθεια. Το χέρι δα ανθρώπινο λάθος ενώ δεν υπήρχε δόλος. Όχι, Νικόλα μου. Λεωφορείο είχε 70 λεπτά ρε του Γάνη. Ναι, ρε φίλε, έχω παίξει δύο μάτς με Λαμία και με ΑΕΚ. Έτσι. Με 10 παίξει ενώ δεν έπρεπε να παίξω σε κανένα από αυτά τα δύο με 10 παίξει. Κλάψουμε τώρα. Καλύτερα να μου δίνεις το πέναλτι, να σε έρχνα το τρίμπαλο για να μην έβγαινε καν σήμερα. Τρία θα άτρωγες, Νικόλα. Έτσι, ο φίλος που σκοτώνει τις πάπιες είναι. Νικόλα. Ναι. Κλείδωσε την τούμπα. Ας έξω τους κανίβαλους. Δεν γίνονται αυτά που λέτε. Στείλ τους εκεί εκδρομή πουθενά. Τι εκδρομή, πού στο Άγιο Όρος σου στείλω, πού να τους στείλω όλους. Να στείλει... Στην Παναγία της στείλω, πού να τους στείλω. 5.000 Ρωσίδες να στείλει εκεί πέρα να εκτονωθούν ο Σαββίδης να τους στείλει. Η εκτόνωσή τους θα είναι να βλέπουν τον Ολυμπιακό. Καμιά Ουκρανία ένα 80, μην πάτε στο γήπεδο. Είσαι τρελός. Ρώτα το μέσο Παοξή, τι θέλεις, να σε στείλω 10 Ρωσίδες Ουκρανίδες ή να βλέπεις το Πάο Ολυμπιακός να τους κοπανάς. Τι θα σου πούνε. Θέλω Πάο Ολυμπιακός, τους βλέπω να τους δείχνω τρίμπαλο. Παοξής από ποιο μέρος να είναι. Από όπου θες. Στο πω εγώ τώρα. Ναι, από ποιο μέρος. Παοξής. Ναι, πες όλο αυτό και κλείνω. Πορτελιό, Νεάπολη, Αμπελόγη μου. Ναι, τον Πάο θέλω να δω. Δουλεύω τη Λίβερ, δεν ξέχεις τώρα. Βρε Πάο, θα ξαναδώ άλλα 40 χρόνια. Τη Ρωσίδα που είναι. Τη Ρωσίδα δεν ξέρω. Τη Ρωσίδα ρε Πάο. Έλα ρε δηλαδή. Γιατί δεν μπορεί να δει. Άμα έκανα χαρτζηλικά και πλέον μπορεί να πάνε δύο που θέλει. Υπάρχει σέντζ να πούμε. Σέντζ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πάο, ο οποίο έμεινε για άλλη μια φορά αίτητο. Συνέχισε 19 παιχνίδια. 17-2-0. Θα πάμε σε Σμαράγδα Μπασάκου. Θα επιστρέψουμε με Άρη. Έτσι, εδώ του έχω αρκετά τώρα να του σούρω. Θα επιστρέψουμε με Άρη και όλη την υπόλοιπη αγωνιστική. Θα δούμε επικαιρότητα. Εσείς μένετε εδώ στο Μετρόπολης. Σμαράγδα Μπασάκου. Και σε λίγο πάλι μαζί. Βεβαίως πριν σας αφήσω στη Σμαράγδα, πρέπει να επωφεληθείτε από το Winter Sale στα καταστήματα Wind. Διότι για όλο τον Φεβρουάριο πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Wind και επωφελείσαι από εκπτώσεις έως και 50% σε smartphones, tablets και αξεσουάρ με έως και 48 άτοκες δόσεις, όλα αυτά σε καταστήματα Wind. Το εξελί μπάλα μέσα στην περιοχή, η πρώτη κεφαλή, σκούρια το πω! Τι υποφέρω. Γκολ για το ΠΑΟΚ, φοβερό γκολ για το ΠΑΟΚ και 1-0. Τα γκολ που ακούσατε, τα παρηγυρισμοί που ακούσατε με τον Φερνάντο Βαρέλα, ο Φερνάντο Βαρέλα ήταν αυτός που σκόραρε. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Βεβαίως εμείς να σας ενημερώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι οι χειμερινές εκπτώσεις είναι ακόμα εδώ. Ο Φεβρουάριος εξακολουθεί και είναι δυνατός εκπτωτικός μήνας και γι' αυτό στα καταστήματα Wind μπορεί ένας πελάτης να επωφεληθεί από εκπτώσεις έως 50% σε smartphones, tablets και αξεσουάρ και να αποκτήσετε και με έως 48 άτοκες δόσεις, φίλες και φίλοι, διότι το Winter Sale στα καταστήματα Wind είναι εδώ. Και έχουμε τη Βανδούλα από κάτω, έτσι, δεν το συζητάμε. Αγαπάμε Βανδύ, αγαπάμε Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο. Χρόνια πολλά σε Ισίδωρο και Ισίδωρα. Έχεις κανένα Ισίδωρο, φίλε? Ωραίο όνομα. Σ' αρέσει? Αμέ. Σ' αρέσει ο Ισίδωρος? Και Ισίδωρα. Τι πράγμα είσαι ρε φίλε. Γιατί? Σ' αρέσει ο Ισίδωρος? Αμέ. Αμέ. Έχεις όμως κανένα
Και η Ισιδώρα, μπορεί να τη λένε Δώρα την κοπέλα. Δώρα, ναι. Και η Ίση και Δώρα. Όχι, να τη λένε Ίση και ο Βέρα. Ο Βέρα, ναι. Άμπρο, Ίση Βέρα. Τον Ισίδωρο τον λένε Δώρο. Εγώ μου έρχεται στο μυαλό ένα Ισίδωρο. Ισίδωρο. Ο Πρίντεζη. Καλό δημοσιογράφο. Πολύ καλό. Γκολ. Ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσει. Πολύ καλό. Όπω μ' αρέσει ο Ζαήρη. Ο Ζαϊράκο. Γιατί είναι ο πιο μάχημο δημοσιογράφο. Μάχημο. Θε πρέπει να φάει κάνα δυο ψηλέ, λέει. Γιατί να φάει ψηλέ. Στο τέλο έγινε μανούρι, σαν εκεί μανούρε. Λέει πρέπει να ξέφυγε καμιά. Έτσι έγραψε τουλάχιστον Facebook. Λέει μα εδώ. Μάχημη. Φυσικά είναι μάχημη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο Γιώργος έκανε μανούρα. Όχι ο Γιώργος, απλά εκεί που ήταν έγινε η μανούρα. Ο Γιωργάκης, βέβαια ο Γιωργάκης. Ναι, ο Γιωργάκης. Ναι, διευκρίνησε ότι δεν έγινε. Ήταν πάρα πολύ καλή φιλοξενία, ανέβασε ποστάρισμα. Το ξύλο πώς έπεσε. Δηλαδή. Λέει, υπήρχε ένταση ακριβώς από κάπου που ήμασταν εμείς εκεί. Τι ένταση ακριβώς. Ναι, δεν γράφει τι. Τι δεν γράφει. Γράφει ότι πάντως ήταν κάπου. Εκεί ήμουνα, πού να ξέρω, ξέρεις εσύ. Εσύ ξέρεις! Κάτσε ρε φίλε, όταν πλακωθείς. Ναι. Λες έγινε και μου τη βγήκε από εδώ. Ναι, ρε παιδί μου, ο Γιωργάκης λέει ότι έγινε η ένταση ακριβώς από κάτω από εμάς. Δεν έχει σχέση με εμάς, λέει να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και μπράβο, γιατί δεν ήταν εκεί οι δικοί μας. Ποιους δεν ήταν. Αυτούς που πήγαν να κάνουν την ένταση. Πάντως ο Γιωργάκης ήθελε να σβήσει. Θες να διαβάσω το ποστάρισμα, τελειώνουμε. Δεν με νοιάζει τι λέει ο Γιωργάκης. Τι έγινε με νοιάζει. Δεν ξέρουμε, εσύ ξέρουμε. Βγάλε το Ζαΐρη να σε πει. Θα το βγάλουμε το Ζαΐρη. Βγάλε το Ζαΐρη να μας πει τι έγινε. Γιατί άμα κάνουν. Μισό λεπτό. Άμα οι μαγκές γίνονται στα δημοσιογραφικά, μπορείτε και εσείς να κάνετε εδώ μαγκές και να δέρνετε τον κόσμο. Για να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, αφού θες να πάμε εκεί. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους σαν και την φιλοξενία. Αν δεν ξεκινάει έτσι. Όλα ήταν τέλεια. Είναι ψέμα ότι κάποιοι μας επιτίθηκαν και φυσικά και εμείς δεν ανταπατήσαμε σε καμιά επίθεση. Υπήρξε μια μικρή συμπλοκή μεταξύ μερικών ανθρώπων μπροστά στον χώρο που βρισκόμασταν. Αλλά δεν ήταν κάτι σημαντικό. Είμαστε άντρες και θα παραδεχτούμε αν συμμετέχουμε σε κάτι. Ναι. Αλλά δεν θέλω να μπλεκόμαστε σε fake news. Ορίστε, fake news. Λέει. Ρε, έπεσε ξύλο. Τι είναι αυτά που γράφει. Αυτά έγραψε σου πόρτε. Άστα τι. Ξύλο έπεσε. Ποιοι δίναν ποιου, τι έγινε. Για ποιο λόγο έγινε. Πώς έγινε. Ναι, δεν τα ξέρουμε. Αυτά άμα ξέρουμε μόνο ζέγγι. Φέκ και μεκ και τι μεκ. Ποιοι πέσανε που είναι. Όταν πήγα εγώ κάτω στο Βόλο. Στο Βόλο, ναι. Έκανα περιγραφή εδώ στο Καρελάκι. Ναι, ναι, ναι. Τι ξύλο πέφτει, ποιο νικάει, τι γίνεται. Τα βοηθούσε όλα αυτά. Έσου μάχου. Πρέπει να μπει και στη μέση. Κορσαρίζει και εσύ καμία. Τέτοια θε. Που να μπει με στο Θήρια. Καθαρίσαμε εκεί πόσο. Πολύ μάπα. Δηλαδή άσο από εδώ μέχρι το Βόλο ήταν. Αυτά που δεν έδειξε τηλεόραση ήταν τα ωραία. Στα επίσημα που κατέβηκαν με τις αγιονάρες οι παοξίδες και με τα νύχια τα κάκα δίνει ένα μπουνίδι ένας παοξής ένα χθήνος πάει από πίσω ένας άλλος παοξής δίνει μια σφαλιάρα ποιος έπαθε μεγαλύτερη ζημιά αυτός που έδωσε τον μπουνίδι ή ο άλλος. Αυτός που ο άλλος ένα γομάρι ρε παιδί μου δίνει μια μπουνιά σε έναν αεξί και από πίσω πάει ένας παοξής και γρατζουνάει έναν άλλον αεξί με τα νύχια. Ποιος έπαθε μεγάλη. Το άγγιγμα του τίγρη είναι αυτό. Έτσι, μόνο ο Παοξής το έχει αυτό. Τρεις μήνες μόνοι. Αυτό το άγγιγμα του τίγρη. Να σε καθαρίσει και έτσι. Σε καραντίνα τον είχατε λάθο. Έπαθε μόλυνση. Ναι, από εκεί ανατολικά τώρα μα είχε τα κουνούπια αυτά τα περίεργα. Μα ήταν. Σε γρατζουνίσει. Τελείωσε. Τελείωσε. Καλύτερα φάσει την πουνιά από το κτίνο. Κανονικά. Παρά το γρατζουνίσμα. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Είναι τελευταία τέχνη που έχουμε μάθει. Έχει δύο επιλογέ. Ναι, πουνιά ή γρατζουνίσμα. Ένα 90 το Μαρανί, το Δημήτρη. Θα πει θα λιποθυμίζει για καμιά εβδομάδα. Ναι. Μια εβδομάδα η πουνιά του Μαρανί. Ή ένα γρατζουνίσμα από έναν από εκεί. Τρει μήνε καραντίνα, τι θε. Την καραντίνα ή την πουνιά. Την πουνιά. Σου λες θα τη φάω μια. Μία τελείωσε, ναι. Θα λιποθυμίσω. Ναι, θα χαλαρώσω. Μετά θα σηκωθώ μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώνουμε λίγο. Τι πράγμα είσαι, τι πράγμα. Καλημέρα σας Νίκο. Η φάση του Σαχώ μπορεί να μπερδευτεί γιατί μετά το χέρι του δεν απλώνει καν η κεφαλιά, λέει ο Σαχώ. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή... Κανένας δεν κατάλαβε. Μετά το είδαμε στα replay. Δεν... Και διαιτητής δεν το κατάλαβε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, ήταν μια φάση περίεργη. Πάει εκεί με το χέρι και με το κεφάλι βρίσκει χέρι. Ρε εσύ, να σου πω κάτι, μην δικαιολογήσει. Αυτός ήρθε εκεί με εντολή. Ήρθε. Και ξεκάθαρο. Άλλη μια φάση, άλλη. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να κλειδαμπαλώσετε την τούμπα. Μην έρθουν οι κανίβαλοι δικοί σας και το κάνουν το μάτς μείον 6 βαθμούς. Το καταλαβαίνεις, λέει, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι. Δεν το καταλαβαίνεις. Όχι. Μετά το μάτς θα το καταλάβεις. Όχι. Ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί όπως ήταν και πέρσι. Δεν είναι ομαδούλα. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα προσέξτε. Άλλο τι ρίχνω εγώ, ρίχνω τις πινελιές. Είναι μια καλή ομάδα. Με πολύ καλά χαφ. Αλλά με μέτριους επιθετικούς και μέτρια στόπερ. Τα έχουμε πει. Τελείως. Εκεί είναι. Και το κακό για αυτό είναι ότι δεν τα βελτίωσε κατά διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Δεν δηλαδή μπορεί να έρθει το πούλμα του Ολυμπιακού, να πέσει κάνα μπουκάλι. Και να σου κάνει. Α, εσύ πάλι με τα πούλμα. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθει από πάνω από τον τέταρτο όροφο. Νομίζω ότι δεν θα είναι προετοιμασμένοι. Από πού περνά τα πούλμα. Από τη γειτονιά. Από κάτω, από το σπίτι σου περνά. Από το σπίτι μου κάτω περνά τα πούλμα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, έχει δει ποιοι μένουν εκεί. Τι ποιοι μένουν. Τι ποιοι μένουν εκεί. Και νύχια έχουμε. Εκεί ρεύεται ο διπλανό και μεθά εσύ για μια εβδομάδα. Άμα ρεύτηκε τις προάλλες ένας γείτονας διπλανός,
Πήρα το κόρτεμπα. Εγώ πήρα. Στον άνθρωπο εκεί από κάτω. Ρεύτηκε ρε παιδί μου, είχε πιει και με τον Τερεπέουλ καμιά 6 κιλά. Ήρθε ανέξυλα και άνθρωπο. Ναι. Και έρχεται μαζί με τον Βαρδάρι μέσα στο σπίτι. Έρχεται μέσα στο σπίτι. Βγαίνει από το σπίτι, σε σταματάει ο τροχονόμο. Ναι. Αλκοτέστ. Κύριε Λαπτόπλε, ξέρουμε ότι δεν πίνετε αλκοτέστ. Φυσάω εγώ την αυτή. Λέει τι ήπια. Λέω δεν ήπια, λέω τίποτα. Ρεύτηκε λέω δίπλα. Στο Διονύση το καφενείο, ρεύονται δεκαριά παοξίδες, ναι, ναι. Με τον μπούφλο που γίνεται, ναι. Περνάω από εκεί πέρα να πάω, ξέρω εγώ, να πάρω τα μάξι, ήρθε ο Ιάβραλο κτλ. Αχθές, τι ακούμε ρε εσύ. Τι είμαι να μας πεις τώρα, περάσει το πούλμα του Ολυμπιακού έξω από το ήλιο. Εντάξει, πρώτη φορά θα είναι ρε Κωνσταντίνε, εντάξει. Αυτά πρέπει να τα δείτε. Θα τα δούμε και το δίκτυ θα βγει μπροστά, όλο δεν θα περνάει τίποτα. Με τι δίκτυ. Τι να βάλουμε, ρε φίλε. Αντισυσμικό τυχείο. Τι να βάλουμε. Τι δίκτυ. Μύτη τσουλήθρα, λέει ο άλλο Θεούλη. Λέει ο Κωνσταντίνο. Τέτοιε μύτε δεν πρέπει να έχουν οι γυναίκε. Ναι, μ' αρέσουν οι γυναίκε με αυτέ τι μύτε. Ναι. Βγάζουν ένα κύρο, ένα κλάσ. Αυτή τη μύτη την αρχοντική. Πλάκα κάνει. Η τσουλήθρα. Η τσουλήθρα. Αλλά όχι για άνδρα όμω. Όχι για άνδρα. Για άνδρα είναι άντε τη μητούλα εκεί πέρα, τη γυναικεία μου ήρθε. Καλημέρα Νικόλο, ούτε με 14 παίχτες δεν μας κερδίζουν. Ο πόνος συνεχίζεται πες στο ραπ να κάνει γκάλο πώς νιώθουν οι Αριανοί που έχουν γίνει. Ναι, του Ολυμπιακού λέει παράρτημα. Με δανεικούς δεν είναι δανεικοί, είναι ελεύθεροι. Και χέρια απέναντι να μην δίνονται. Όπως νιώθετε εσείς με το Ζαγοράκι που είχατε και το Καγκάτσι και ήσασταν με τον Ολυμπιακό, κόλο και βρακί. Καλημέρα, καλημέρα. Δηλαδή να νιώσει. Τι να νιώσει. Θα πάμε τώρα στον Άρη. Σε γλεντάει. Σε γλεντάει ο Άρης. Πήρατε τον Καγκάτσι, τον μαζέψατε, τον πήγατε εκεί. Για τον μπαμπά του λέω. Που ήταν με τον Κόκαλη φιλαράκια κτλ. Πώς θα νιώσει ο Αριανός δηλαδή. Εσύ πώς ένιωθες τόσα χρόνια με τον Πατατούδη. Που έδινε 3 εκατομμύρια Βενετίδες και τα λοιπά. Αν δεν έχεις δυνατό παράγοντα, με κύπελα με goal of sight με τον Ολυμπιακό και γελούσε ο Κόκαλης. Εσύ πώς νιώθεις δηλαδή. Goal of sight πάλι. Α, σε καημένο παιδί. Και ο Αριανός θα τον παραδεχτεί. Τι φετβατζίδες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα έγραφα κάτι για το μάτς, αλλά έχω ήδη μία κίτρινη κάρτα. Πουλάει τρέλο, Άλεξ, διότι χθες ο Πάκου έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Έτσι. 6 φάουλ, 5 κίτρινες κάρτες. Είναι αδιανόητο. Έκανε 6 φάουλ, πήρε 5 κίτρινες κάρτες. Αλλά σε κάνει η μύτη τσουλήθρα. Η μύτη τσουλήθρα. Και χθες αυτοί που χαίρονται και πανηγυρίζουν, ποιοι είναι. Αυτοί που χοροπηδάνε τη χαρά του. Οι Έλληνες διαιτητές. Καλά, τι θα είμαστε καλύτεροι είναι και αυτοί. Σου λέει, να ορίστε, τι μα βρίζετε, μα κάνετε, φάτε την. Μια που είμαστε στις κάρτες για να κλείσουμε σιγά σιγά μετά και το πάγκο. Και ο Πέλκας να το παίζει Κλάους, να πούμε στον πάγκο. Φαγώθηκες ρε, φαγώθηκες με τον Πέλκα. Έχεις φαγωθεί. Άσε ρε Πέλκα, παίξε μπαλά. Έχεις φαγωθεί. Μια χαρά μπήκε μέσα, βοήθησε κι αυτό. Είναι καλό τακτικά. Άστα πανηγύρι Λίκερ τώρα. Άστα. Ο Ζαμπά εκτείει την ποινή για να το λύσουμε για αυτό το ερώτημα μεσοβόμαδα με τον Πανιόνιο θα είναι διαθέσιμο για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Του Ολυμπιακού, ναι. Φιλικά είναι αυτά. Σωματεία όλα. Ναι. Τρεις παίχτες έχει του Ολυμπιακού μέσα. Τώρα θα σε χτυπήσει με Ντουρμισάη. Φυσικά με όλους Ντουρμισάη επιστρέφουν όλοι μαθάτιδες. Θα έχει μέσα μπανανά, θα βάλει μέσα όλους θα τους βάλει. Μπανανά. Ναι. Στις δύο φάσεις τρία λάθη. Καλά, είναι επικίνδυνο αυτό. Ο Μπανανά γράψε μπέναλτι θα κάνει στο κλακ μπομπ. Ο Μπανανά. Λες, Ο Άπκον χθες ήταν συγκινητικός κι αυτός. Γιατί λέμε για τους αμυντικούς, αλλά πραγματικά ήταν ο ορισμός του επιθετικού χαμάλι. Ο Τάκης Χαλάς φοβερός. Χαλάς άρεσε. Ο Τάκης Χαλάς. Άρεσε. Ο Βιερίνια. Βιερίνια τον έβγαλες χαλά, Φοβερός. Εσύ η προσωπικότητα, η άβρα που βγάζει ο Βιερίνια στο χορτάρι δεν μπορεί να την βγάλει κανένας παίκτης στο χορτάρι. Πώς. Είναι ηγέτης, ρε φίλε. Τελείως. Είναι η καλύτερη μεταγραφή που κάνει ο Ιβάν Σαββίδης από τότε που ήρθε. Αυτός είναι, δεν είναι κανένας άλλος. Είναι ηγέτης, τέλος. Και το business bar. Πάτε εκεί, κάντε του μια αποτοξίνωση που κάνουν τα έντερα που βάζουν εκεί ο Τερλίκα. Δεν θα Τερλίκα. Με πέτρες, να βγάζει πέτρες. Να βγάζει πέτρες, σχολές και τα λοιπά. Αυτό μια εβδομάδα δεν τρώει τίποτα. Να τρέχει 10 λεπτά παραπάνω το παιδί. Δεν μπορεί παραπάνω. Αυτό είναι παιδί. Για 60-65 λεπτά. Τέλος. Τι να κάνουμε και τώρα. Και παίζει με 15 φούλαρε ο Φουκάρας, φούσκωσε σαν τον Κούρκο να τελείωσε. Ναι. Τελείωσε ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτό το διαβάσαμε. Είμαι περίβαλο, λέει, για αυτήν την ομάδα. Λέει μια κλάση ανώτερη από όλου. Α είναι καλά ο Δανέο, αλλά σήμερα θα μιλούσαμε για συντριβή τη ΑΕΚ. Ναι, αυτό έδειχνε το ματ, έτσι. Κεφάλα, τώρα θα πάμε σε αυτό που δεν διάβασες. Κάτσε να σε σκίσω. Θα σε σκίσω τώρα, θα πάμε σε αυτό που δεν διάβασες. Ναι. Ρε παιδιά, επειδή θα μας τρελάρουν αυτοί, ο Πόνσε και ο Μπακασέτας είπαν ότι ο Πάου κλείσει και δεν μας άφησε να παίξουμε χωρίς να φερθούν οι κόκκινοι. Εντάξει, τι να πει ο Πόνσε, τι να κάνει ο Πάου, δηλαδή, να βγει μπροστά να αφήσει χώρους να γίνει το μας ροντέο. Άσε ρε Μπακασέτα, τι θέλουν δηλαδή με τα γαλαλά ματάκια και εσύ, πας σε κάνα θέατρο. Άντε, αυτό πούμε. Δεν τον πας, εσύ, φλωρόφατσα βγάζει. Φλόρε να πούμε, 8 η ώρα να πας στη δουλειά, 12 το μεσημέρι θα πας από την Ελκοπολία. Ξάδερφε τη πρώτη χελώνα που
καρέτα-καρέτα, αργέ να πούμε. Ο Μαουρίσιο λέει και ο Κατουρίδης. Το σακό φύγε εκεί πέρα τον αργό ναι. Και δεν μπόρεσε να του κάνει ένα σουτ από τα. Τίποτα, δεν περνούσε τίποτα, φίλε. Το σακό φύγε. Τον άξονα δεν πέρασε τίποτα. Το σακό φύγε, ρε μπακασέτα εκεί να σε κλείνει. Δε, και ο Μίσης που μπήκε έκλεισε πολύ καλά του χώρου. Δεν μ' άρεσε ο Μίσης. Ο Μίσης έκλεισε πολύ καλά του χώρου. Άσερε. Μα από τότε που μπήκε ο Μίσης δεν κάνα τίποτα. Άσερε την τσαπατσούλα, δεν μ' άρεσε. Εγώ τον άλλο θέλω να δω τι. Θα είναι έτοιμο. Ο Ολιβέιρα, πώ το λένε, αυτό μπορεί στην Ντούμπα να παίξει να πούμε ένα μήχρο. Τι να μήχρο, 90 λεπτά πρέπει να παίξει. Πάρτε τον μέσα, πάρτε το κέντρο. Κανονικά πρέπει να παίξει 90 λεπτά. Τι είναι, γιατί εκεί ο Γαύρο έχει δύναμη, καλό είναι, δεν κακό. Εκείνη η δύναμη. Είναι καλά τα χάφη. Με φορτούνι, πολύ καλό. Φορμαλισμένο, με γιγέρ, με φρεσκαδούρα. Με Καμαρά που θα τρέχει για του άλλου δύο και του ξεκουράζει. Γιγέρ με καλό και ο Καμαρά. Καλή. Και ο Νάτκο είναι καλό χάφη. Εκεί έχουν θέμα. Είναι καλή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Καλό με σένα ότι πα για δύο αποτελέσματα. Έτσι. Υποτίθεται ότι με έχει πλαφόν καλό, αλλά στο λέω ξανά άλλη μια φορά. Κλείστε την Τούμπα. Δεν γίνονται αυτά. Κλειδώστε την. Δεν γίνονται αυτά. Δεν βάλατε καμιά τιμωρία εκεί με τον Ολυμπιακό. Κακός. Τι να βάλουμε, τι είναι να βάζουμε τιμωρίες. Πάρε ένα βαρελό, τον μπαμ, ρίξτε το. Α, να το ρίξω την προηγούμενη αγωνιστική με τον Πας. Ναι, γιατί είμαι υπότροπο τώρα να ξέρει. Μετά τον Ολυμπιακό μπορεί να φάω καφέ. Βέβαια δεν σε νοιάζει μετά τον Ολυμπιακό. Σε νοιάζει να τη φας τώρα. Αφού δεν την έβαγε τώρα είσαι σε τεντωμένο σκυλί. Τρέμει το φιλοκάρδι σου σαν την Κυριακή. Καλημέρα από Ρεόκαστρο, πολύ καλά τα λέτε. Λέει η Τζόρτζια που μα ακούει. Τζόρτζια, σε κανένα άλλο μέρο δεν μπορούσα να πάρω. Να πείτε λέει για του δανεικού του Άρη, λέει κουλμή, τα κρύβεται αυτά. Ναι. Καλημέρα παιδιά από Σαμοθράκη, τα παιδιά μας ακούνε και εκεί. Έρωτα το Βατράκι με τη Σαύρα. Κανονικά όμως. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα παιδες στην Κυριακή πριν το μάτς έχει προγραμματιστεί πορεία για τη Μακεδονία από συνδέσμους του ΠΑΟ. Deep ζώα είμαστε λέει. Deep χαϊβάνια είστε. Τους δίνουμε ευκαιρία να γίνουν επεισόδια με την αστυνομία των νου σας λέει. Ποιος θα κάνει η δεξιή. Για τη Μακεδονία. Οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ. Ποιοι σύνδεσμοι. Αυτό. Η πορεία για τη Μακεδονία από τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Πριν το μας ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, 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 ναι. Είστε και αυτοκόλλητοι. Τι άλλο είστε, έχουμε. Δηλαδή, να σου το πω κάτι. Ναι. Δεν βάλετε μυαλό εσείς. Δεν θα βάλω μυαλό εσείς. Δηλαδή, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα κάνετε πορεία για τη Μακεδονία. Κάντε την το Σάββατο την πορεία. Άλλη μέρα. Να μην μπερδεύουμε τις μέρες τώρα. Έχετε χαζέψει, ρε. Εσείς. Μετά μην κλαίτε εδώ, δεν έχει μαντήλι να σας δώσω εγώ. Δεν δίνει σημαντικό. Δεν δίνει ποτέ ούτε άλλου. Μαντήλι δεν σε δίνω εγώ εσένα. Ναι, ούτε λέει η κίτρινη του Σαχόφ λέει η πρώτη ήταν, ούτε του Ζαμπά ήταν λέει η πρώτη κίτρινη κάρτα. Ούτε η δεύτερη ήταν του Ζαμπά. Ρε. Του Ζαμπά δεν ήταν, πρέπει να φάει μόνο ο Λιβάγια πρέπει να φάει την κίτρινη γιατί προκαλεί. Και καθίζει ο Χούλτ εκεί και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα μια χαρά το διάβασα στον Πάο και αν το ανάφηνε το μάτσο, όντω θα έλεγε διπλό. Αυτή είναι η εικόνα που εισπράξαμε. Έτσι, γιατί 30 λεπτά δεν υπήρχε άλλη μετά να κασκάσει. Πάμε στη ρόμπα τώρα, έλα ρόμπα μου, έλα ρομπίνιο μου. Τι ρόμπα μου. Τι ρόμπα. Δεν είπες ότι ο Άρης δεν θα κερδίσει. Κέρδισε και τι έγινε. Τι κέρδισε, έτσι το περνάμε στον τόπο. Γιατί έγινε. Α, έτσι. Ευρώπη η Αργιανάρα σου. Η Αργιανάρα σου, λέει, η Αργιανάρα. Η Αργιανάρα μου. Ναι, εντάξει, οκ, okay, μου βγήκε έτσι, ναι. Ευρώπη. Πέμπτος, χαλαρά, με δικαιώνει πανηγυρικά, διότι δεν υπάρχει καλύτερο μάλλον τον Άρη να τον περάσει. Τέλος. Ξέρεις ποια είναι η. Για πάμε, έλα, πάμε στον Άρη. Το χολόσκασμα του Αργιανού. Ποιο είναι, που θα πάρει ο Πάκου το πρωτάθλημα. Που θα πάρει ο Πάκου το πρωτάθλημα, μπορεί να βγει αυτός και πέμπτος. Θα βγει. Ναι. Θα βγει γιατί και είπαμε δεν μπορεί, υπάρχει καλύτερη ομάδα από τον Άρη να τον περάσει. Να μην μπορεί να χαρεί, ρε φίλο, αυτός ο Αργιανός. Το χολόσκασμα. Κανονικά θα πρέπει να χαρεί για μένα. Ο Αργιανός, άμα εσύ δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, ναι. Θα τραγούδαγε με αυτή την πορεία. Φυσικά. Ο πρόεδρος και οι ιστορίες. 100% επηρεάζει την όλη ψυχοσύνθεσή του. Το ότι ο Πάοκ είναι πρώτο αήτο, αντί να πανηγυρίζει, γιατί ο Άρης επέστρεψε με αυτά τα δρυμίκλα που ήταν 4 χρόνια. Δεν χρωστάει τίποτα. Δεν χρωστάει. Έφτιαξε ο πρόεδρο το γήπεδο. Έχει φτιάξει το γήπεδο, ναι. Έχει φτιάξει μια καλή ομάδα. Εγώ επιμένω. Έχει φτιάξει τον Καραβασίλη. Καραβασίλη. Ναι. Κοίτα τώρα που θα κάνουν το reunion. Ναι. Μα πάρει στο κεφάλι. Α, κάνε και την εξωτερική πολιτική. Έλα. Κανόνισε Καραβασίλη, θα βγει ο Τερεπέγλο φίλο μου εκεί. Θα έρθω εκεί με τον Πατάκη. Πατάκης. Θα σε κάνουμε κεφαλοκλείδωμα γιατί πρόσεχε καλά. Και καλά. Κανόνισε. Λοιπόν, λοιπόν, δεν γίνεται να τον περάσει ένα μάτι τον Άρη, γιατί ο Άρης κοντράται με τον Πανετολικό και με τον Πανιόνιο και με τον Αστέρα. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην του περάσει αυτό. Τώρα επανέρχομαι στον Διευθυντή. Α, τον Διευθυντή. Όχι, όχι, θα πάμε στον Άρη. Θα πάμε στον Άρη. Τι να πάμε να πούμε στον Άρη. Τι γίνεται στον Άρη. Ναι. Πού τον είδες. Είδα το πρώτο ημίωρο. Ναι, και μετά. Είδα ένα 15 λεπτό και μετά είδα όλες τις φάσεις. 45 λεπτά μπορούσα να δω γιατί έβλεπα τον Πάο. Εγώ σε εκείνο το μαγαζί που ήμουνα. Ναι. Ζήτησα να δω τον Άρη και δεν το βάλα. Και τα δύο να με δίνουν. Εντάξει. Εσύ. Λέω βάλτε τον Άρη ρε παιδιά μισή ώρα και τα λοιπά. Ναι, το 7:30 τι είδατε. Έρχεται ένας γορίλας εκεί. Όχι. Ποιο Άρης, εδώ δεν παίζει Άρης. Λέω ρε φίλε, μπορεί να βάλει δύο τον Άρη χωρίς φωνή. Όπα. Αγγ, αγγ, σε έκανε, αγγ. Λέω τι μαρσάρι αυτό ρε παιδιά. Κοίταξε, ο Άρης ήταν μαγκωμένο καλά σου. Το ημίχρονο του Πάουκλου ρε παιδιά, βάλτε λίγο τον Άρη. Ναι, ένα τεταρτάκι. Ναι. Έρχεται ένας άλλος. Είχε πάλι αγγ. Είχε να πλύνει τα δόντια του 4 μήνες. Πιο χοντριά αυτός, ναι. Λέω απ' τη μια έχω τους άλλους ρεύονται, με πιάνουν και αλκοτές. Ναι. Απ' τη μια αυτό τώρα, φεύγει. Άμα φτερδιστεί, μπορεί να κολλήσει κανένα AIDS. Όχι, όχι. Λέω εντάξει, φίλε, έχει δίκιο. Αγγ, αγγ. Λοιπόν. Τολμάς.
Όχι, δεν τολμά. Μορισμένο δεν τολμά να κάνει καμιά μανούρα. Κάνει. Μαγκιά είναι να μην κάνει μανούρα με κάποιου. Δεν είδα το μάτι του Άρη. Δεν είδε καθόλου. Ζορίστηκε ο Άρης. Ναι. Ο Πα έχασε ευκαιρίε. Έχασε ναι. Δύο-τρει πολύ καλέ ευκαιρίε. Έκανε μία ο Κλάου καλή. Τι να βάλει γκολ ο Κλάου. Έκανε μία καλή ο Μάνο. Ο Μάνο, ναι. Έκανε μία καλή ο Μάνο. Και είχε κι άλλη μια κεφαλιά πριν τον Τζιμόπουλου προωθήθηκε σε ένα κόνερ. Δηλαδή ο Μάνο θα έκανε γκολ στο Καρυπίδη. Ο Μάνο είναι παοξή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Τι είναι ο Μάνο. Παοξή. Από το χωριό του μπαμπά του Διούδη. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι παοξής ο Μάνος. Ναι, γι' αυτό ναι. Και δεν πανηγύρισε με Συντούμπα ναι. Κάποιοι που ρωτούσαν. Ναι. Έβαλε τον κόλ του, έκανε τη δουλειά του, αλλά εντάξει, οκ, okay, δεν το πανηγυρίζω, σου λέει. Ναι. Λοιπόν, αλλά ο Άρης πάλι βρήκε άκρη, βρήκε τρόπο, έβαλε γκολ πάλι αυτό το λοιπόν, πουλέ. Ο Ματέο Γκαρσία που τον ξεφουνίζατε γιατί δύο μήνες δεν τραβούσε. Γιατί δεν τραβούσε. Δεν τραβούσε. Θα σου πω γιατί δεν τραβούσε. Όλοι έχουμε τα πάνω και τα κάτω μας. Τι κάνουμε τώρα. Αυτό θέλει να πούμε χάιδεμα. Ναι. Να μην πω πού. Α το χαϊδέψουμε. Ξέρει γιατί θέλει χάιδεμα. Γιατί. Γιατί όσο ήταν ο παππούς να πούμε και τον έπαιρνε τηλέφωνο. Το χάιδευε. Μην παίζει τον έλεγε. Ναι. Να μην πω τη βρώμικη ψυχή του τι έχει μέσα. Παίρνει τηλέφωνο ανδρώνεις πάλι ασούμε και τα λοιπά. Ναι, ναι, μη. Τι έχει η ψυχούλα του Πάκο Ερέρα. Λοιπόν τον έπαιρνε τον Γκαρσία τηλέφωνο και μην παίξει και μην κάνει και μην ράνει. Και δεν ακούμε για την μπάλα ο Γκαρσία. Κανονικά οι σούπεράδες πρέπει να του κάνουν μια επίσκεψη τον Γκαρσία. Γιατί πήγε. Πού να πάνε τώρα στα Κανάρια. Τώρα στα καλά του, ναι. Στα Κανάρια να πάνε στα καλά του. Εκεί πρέπει να. Τον Γκαρσία, άστο ναι. Να το γέρο. Ναι. Τον Γκαρσία του Πελαδό. Γιατί δύο μήνες δεν ακούμπησε την μπάλα και τώρα βάζει γκολ. Επειδή πήραμε το Φετβατζίδη και τον Εκστρέμ τον άλλον. Το επειδή τελειώσανε. Δεν είσαι έχει σημασία. Ναι. Επειδή τώρα δεν έχει μεταγραφές και επειδή ο παππούς δεν θα σε πάρει πουθενά τώρα παίζεις. Κοίταξε να παίζεις καλά γιατί θα έχεις επισκέψεις. Άρα οι σούπεράδες οι καινούργοι ναι. Είναι τι αθώοι είναι. Να πούμε. Είναι αθώοι, είναι δεν πήρανε λίγο από την πονηράδα και τη, να μην χαρακτηρίσω του Σαωρίδη, του Νέγρη και των άλλων. Να πάρουν να του πούνε Ελλάδο ρε Γκαρσία. Γιατί τώρα δηλαδή. Ναι. Γιατί δύο μήνες έγινε ο γέρος στο τηλέφωνο. Κύριος ο γέρος ο κακός ο άνθρωπος να πούμε. Αυτά είναι τα ωραία που σου λέω εγώ το πρωί. Ωραία. Πάντως ο Άρης παίζοντας για άλλο ένα μάτς χωρίς τον πιο ποιοτικό του χάβια μένα το Ματίγια έδειξε ότι έχει κουμπώσει καλά. Τι είναι ο Ματίγια. Καλός είναι ο Ματίγια. Είναι καλός παίκτης. Ποιοτικός. Δεν είναι ποιοτικός. Άμα πέσει μια βόμβα και πεθάνουν οι ποιοτικοί παίκτες, τζάμπα θα κλαίμε στα μνήματα το Ματίγια. Αυτός που κάνει διαφορά. Μακράν ο καλύτερος είναι ο Σιώπης του Άρη, όσο τον έβλεπε, δηλαδή το παιδί κάνει, πέζει, τρέχει, κόβει, ράβει, ανεβάζει ομάδα. Άμα σε πάω στο λιμάνι. Μόνο γκολ δεν βάζει. Εντάξει, δεν μπορεί να βάλει. Εντάξει. Άμα σε πάω στο λιμάνι. Ναι, θα βρει πολλού τέτοιου. Στο λιμάνι Θεσσαλονίκη. Ναι, άμα να γίνουν όλοι ποδοσφαιριστέ. Στάσιο ρε παιδί. Γιατί στάσιο ρε στο λιμάνι Θεσσαλονίκη. Τον έχει ξεπατώσει στο Σιώπη. Εργάτε, όχι, το είδα καθόλου. Το Σιώπη ναι. Τον εκτιμώ πάρα πολύ για το. Σταμάτα είναι. Σταμάτα ρε κουλιάνε. Τι σταμάτα ρε Κωνσταντίνε. Όλου του πήρε το πολυβόλο και του καθαρίζει. Σταμάτα ρε κουλιάνε. Άλλο είμαι αλαθονοδρόμος, κλείνω τους χώρους και ψηλά δεν πηδάω με 1,50. Δεν μπορεί να πηδήξει ψηλά. Δεν μπορεί να πηδήξει ψηλά. Γκολ δεν κάνει. Στις 10 πάσες ή 8 είναι λάθος. Μα αυτό είναι το θέμα. Είναι. Το θέμα είναι ότι δεν κάνει και λάθος. Άμα πέσει μια βόμβα και πεθάνουν οι παιχτάρες, πάλι στα μνήματα τζάμπα θα το κλέμε το Σιώπη. Καλός. Για επίπεδο Άρη δεν είναι καλός ο Σιώπης. Δηλαδή για ομάδα καλός. Που θέλει να βγει Ευρώπη είναι καλός. Είναι καλός. Πες μου, ποιος έχει καλύτερο. Είναι καλός να κόβει. Χαμηλά, να τρέχει με τα πνευμόνια, να κλείνει τους χώρους. Θα πάρει την πάρα. Εντάξει, άμα έκανε και τα θα πει στη Ρεάλ. Σα ρε φίλε, πάμε που τον κάνετε καντέ το Σιώπη τώρα πρωί-πρωί. Καντέ δεν μπορεί να γίνει. Άντε, μπράβο. Αλλά για επίπεδο Ελλάδα είναι σε υψηλό επίπεδο. Για κάνουμε, είναι υψηλό level το παιδί. Ναι, είναι για να κόβει, σου λέω. Πεχτάρα, άμα λε, δηλαδή τώρα. Τα έχει όλα, Ολιβέρα. Άμα μα ακούει ο Σκαρτάδο και έχει όπλο στα μάξι. Όχι, μη άστα όπλα. Θα έρθει τώρα να πυροβολάξει από το Μετρόπολη. Μη άστα. Άμα μα ακούει ο Σκαρτάδο. Μας ακούει, ξέρω εγώ, ο Δαμανάκης, μας ακούει ο Κουσουλάκης, μας ακούει ο Στολτίδης, μας ακούει ο Ζαγοράκης, μας ακούει ο Καρακούνης. Θα έρθουν με τα όπλα. Φαγώθηκες. Θα έρθουν με τα όπλα, μας δίνουνε. Είναι καλός παίχτης πάντως, ο Σιώπης. Άλλο αυτό. Ναι. Λοιπόν. Και άλλο παιχτάρα, χαφάρα, τα άρα. Ναι. Δεν μπορεί να πας στο σούπερ μάρκετ τη χοντρή να την πεις άρα. Ναι. Θα πεις καλή καλημέρα. Ο Άρης έχει καλύτερος παίχτης από τον Σιώπη. Τι σχέδιο, σε τι. Γενικά. Στον Ακόβι. Δηλαδή, άμα. Όχι, γενικά. Στον Ακόβι, όχι. Όχι, γενικά σου μιλάω. Δημιουργεί ο Σιώπη. Γενικά. Κάνει πρέσινγκ ψηλά. Ποιοτικά. Δεν έχει ποιότητα. Έχει το Σιώπη, τον Γκαρσία που είναι 3-4. Τι σχέση έχει ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία είναι εξτρέμ σκοράρι. Βρε, γενικά δηλαδή, σου άμα, μιλάω, βρε. Τι, γενικά, γενικά. Ειδικά θα μου λέει. Ειδικά, ποιο είναι καλύτερο στα χαφ του Άρη από το Σιώπη. Τι χαφ. Στα χαφ. Παίρνουμε τα χαφ του Άρη. Ο Μπάσα, ο Ματίγια, ο Σιώπη. Ποιο είναι ο Τζόγκλου, ποιο έχει και άλλο. Τι Τζόγκλου είναι. Ο Σιώπη δεν είναι. Σιώπη κόβει. Το λέμε. Κόβει ρε φίλε, αυτή είναι η δουλειά του, κόβει καλά. Άμα τον κάνει ου,
Ο ναι. άλλος χαφ τη χάνει την μπάλα. Τη άμα κλείσει ο άλλος τα 10 μέτρα θα κάνει λάθος πάσα ο Σιώπης. Ο Γκαρσία σκόραρε. Ο Σιώπης είναι, στο λέω, καλός μαραθωνοδρόμος. Ναι. Παιχταρά στο αμυντικό κομμάτι. Παιχταρά, αμυντικό... έβαλε ο παιχταρά. Στο αμυντικό κομμάτι. Στο αμυντικό, ναι. Την πήρε την μπάλα, δώστηνα. Ναι. Μπελάδες θα βρούμε, μην ανεβαίνει. Σκοράρει δεύτερο κολλητό ο Γκαρσία, είπαμε. Ποιο. Ο Ματέο. Βέβαια. Τελειώσαν οι μεταγραφές 31 Ιανουαρίου. Α, γι' αυτό. Ο Γκέρος έρχε στη λύση. Βέβαια. Παλιό χαρακτήρα. Δεν τέλειωσε. Χαρακτήρα κακό. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε τελειώσει. Είναι κακό χαρακτήρα. Ο Παππούς ή ο Ματέο. Και ίδιο. Και ίδιο. Δηλαδή τώρα δηλαδή εγώ να κάνω τσιριμόγκες ναι. και άμα ας πούμε κλείσει μεταγραφική περίοδο να πιέσω. Για πιτσομά. Πρώτη φορά μου ένιωσα μέλος ομάδας. Τα αδέφη Σάββας Παντελίδης με τον Άρη πλέον στην πέμπτη θέση μόνο του με 29 πέρασε και τα μωρά του Δόνη που ήταν. Αν ήταν μάγκας ο Παντελίδης ναι. τώρα θα πανετιόταν. Σου άφηνε στα σίξιλα. Δεν γίνεται. Ρε, δεν γίνεται. Δε γίνεται. Μην κλαίει μετά άμα. Δεν γίνεται αυτό που λες. Σίξιλα του έρισε πέμπτο και τα αποδυτήρια δεν καλά και του κάνω εγώ εκεί πέρα αλλά τι κότα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. θα επιστρέψουμε και με Ηρακλή. Τι? Θα πάμε και στο τι, τι. Τι Ηρακλή. Ηρακλή. Θες να πούμε τα παιδάκια μας να μην φάνε, δηλαδή το μεσημέρι. Γιατί ρε Κωνσταντίνα, τι φτύρα. Έχει Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παλαθηναϊκό. Θα πάμε, θα πάμε, θα ολοκληρώσουν. Τι, αφού έπαιζε, πάω κάκι. Έπαιζε ο Ολυμπιακός, έπαιζε φιλικό. Τι Ηρακλή. Ο Ηρακλή σώθηκε, δεν πάει για να ανέβει. Τελείως. Τι θες τώρα. Τι Ηρακλή. Λοιπόν, από αυτήν την εβδομάδα. Από αυτήν την εβδομάδα τέρμα οι κίτρινες και οι κόκκινες κάρτες και οι πράσινες και οι γκρι και όλες, έτσι, όλες οι κάρτες. Τέρμα οι κάρτες, δεν θέλουμε άλλες κάρτες κύριοι, τέρμα. Στο εξής ψωνίζεται από το πλαίσιο όποιο προϊόν τεχνολογίας θέλετε χωρίς κάρτες αλλά με δόσεις, ναι. Κι όμως τώρα με το πρόγραμμα δόσεων μήνα-μήνα-μήνα από το πλαίσιο μπορέσουμε το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς και έκριση ακόμα και σε 5 λεπτά. Και έτσι ψωνίζεις ό,τι θέλεις, τη στιγμή ακριβώς που το θέλεις, χωρίς να δώσεις πιστωτική κάρτα και χωρίς να το αναβάλεις, πρόγραμμα δόσεων μήνα-μήνα-μήνα από το πλαίσιο για εύκολες αγορές χωρίς κάρτα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο. Με τον Πρίγιοβι στο οποίο απέκρουσε ο Μπάρκας. Ενώ βλέπετε τους παίκτες του ΠΑΟΚ να φορούν και αυτή τη μάσκα με το πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη. Την ώρα που συνεχίζεται η φιέστα των κυπελούχων. Λοιπόν εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα φίλες και φίλοι, Μετρόπολης ακούτε, 12 μετά τις 9. Να σας πούμε ότι από αυτή την εβδομάδα με το Flames to Go μπορείτε να διεκδικήσετε ένα ski pass για τα Καλάβρητα με εξοπλισμό και διαμονή μέσα από το My Free to Go app. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι βεβαίως να μπείτε στο My Free to Go app, να εξαργυρώσετε στο διαγωνισμό τα Flames που έχετε συγκεντρώσει. Τα δώρα όμως δεν σταματούν εδώ, γιατί κάθε μέρα θα βρείτε νέους διαγωνισμούς μέσα από το My Free to Go app και μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό για ένα Fiat 500. Ο Καστοριανός λέει ακόμα περιμένει ήττα μέσα στην Τρίπολη, λέει, και την ΑΕΚ. Άι Μελισανίδη λέει, τυχερές σου να χθες λέει για 0-3, μα ήμασταν 11 με 11. Έλα Κωνσταντίνε μου. Μόλις να πούμε βάζει τον κόλο ΠΑΟΚ, με στέλνει μήνυμα ο Καστοριανός, πέθανε η γιαγιά μου, λέει. Πλάκα με κάνεις. Λέω, πλάκα με κάνεις. Κοίταξε, εκεί λέω, στο γκολ. Πήγα 30 χρόνια πίσω στο στρατό. Ναι. Είχα ένα φίλο μου δημοσιογράφο το, στην ΕΡΤ, ήταν φίλος μου. Ο Λευτέρης ο Πλακίδας. Πλακίδας, ναι, βέβαια. Ήρακλή, Λευτέρης. Ήταν, ναι, ναι, ναι. Φαντάρι. Άντε, ρε, εσύ. Δούλευε στον Μπούζα τότε. Ναι, ναι. Έλεγε είμαι δημοσιογράφος και τα λοιπά. Ναι. Και πουλούσε μπούρι γιατί. Μια χαρά, Λευτέρης, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να έχει 12 γιαγιάδες. Ο Πλακίδας. Ναι. Τσίκη πεθάνει τις γιαγιάδες. Κάθε δύο μέρες. Πέθανε η γιαγιά μου. Κύριε, δικαιούμαι άδεια. Άρα πέθανε η γιαγιά μου. 8 γιαγιάδες. Σαν τον Νικόλα. Ρε Πλακίδα, λέω τι διάλογο. Η οικογένεια Βόλτερ. Εμένα πέθανε σαν ίδιο ο παππούς μου και δεν με πιστεύανε. Ναι, ναι, ναι. 8 γιαγιάδες είχε ο Πλακίδας. Φοβερά πράγματα. Παίρνω Μπούζα τηλέφωνο. Ναι. Έβαζε μέσα τον Μπούζα να πούμε. Και έπαιρνε την άδεια. Τι υπολογούσε. Έχει μια γιαγιά που καταπληκτική και χάσαμε να πούμε λίγο πούδες. Πάω, πάω ξύδες εκεί απάνω.
Πάρε άδεια πλακίδα. Φοβερά πράγματα. Φοβερά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Λευτέρη. Επειδή θέλουν να είμαστε τίμοι και δίκαιοι, όντως τα Γιάννα σωστά φωνάζουν για να παίρνετε και αυτά. Έτσι, για να μιλάμε για τις φάσεις όπως είπαμε για την άλλη. Όχι, όχι. Υπήρχε μια καθαρή φάση, ένα απέναντι. Χορεύει ο Πολάκης με ανακλόνη και καπνίζοντας. Τι θα κάνει ο Πολάκης, ρε φίλε, ασχοληθεί με τον Κοσμάκη τώρα. Δεν τον νοιάζει ο Πολάκης. Διασκεδάζω, άρα κάνει. Ξέρεις πότε σπαθανέφραγμα πάνω στο χορό. Του φεύγει μαγιά, κανονικά. Έτοιμος είναι. Του φεύγει μαγιά πάνω στο χορό, κανονικά. Έτοιμος να πάθει έφραγμα, κοίτα το σώμα, κοίτα. Ναι, είναι φοβερό πράγμα. Μεράκλωσε, λέει, καπνίζει κιόλας. Κοίτα, αργός, πού να σηκώσει το πόδι, ρε Πολάκη. Τι ήρθε να δει. Πού να σηκώσει το πόδι. Γρήγορα στα άλλα αποτελέσματα, να δούμε λίγο τι έγινε. Λαμία Πανετολικός 0-2. Πανετολικός με απουσίες προβλήματα, τη Λαμία την κάναν Μπαρσελόνα ξαφνικά. Να πούμε ότι ο Πανετολικός ουσιαστικά είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να απειλήσει λίγο τον Άρη. Έτσι φαίνεται. Πού να τον απειλήσει. Θα έχουμε και Πανετολικός Άρης στο δεύτερο γύρο. Είναι κοντά στη βαθμολογία, στους τρεις βαθμούς. Ναι. Σώθηκε ο Άρης. Τι σώθηκε, λες, εγώ σε λέω είναι ομάδα πεντάδας, με ξεφωνίζουν τα ραπτόσκυλα τα δικά σου. Α, κουλιάνε, αφού δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα τον Άρη. Α, το γλύψιμο στα δεύτερα. Ναι, γλύψιμο το κάναμε τώρα. Άμα λέμε τις αλήθειες, γλύψιμο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Αριανός, εάν ο ΠΑΟΚ ήταν δεύτερος, όχι πρώτος, θα ήταν τώρα. Ευτυχέστατος. Ο πιο ευτυχέστατος άνθρωπος στον πλανήτη. Να ήταν ο ΠΑΟΚ δεύτερος, πρώτος Ολυμπιακός και ο Άρης είναι τέταρτο-πέμπτος. Θα σου λέει κάνω το πρωτάθλημα της ζωής μου. Έτσι. Απλά του χαλάει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος καλύτερος. Δεν μπορεί να το χαρεί. Βέβαια κάτι Αριανοί δικοί μου ξέρεις τι μου λένε. Τι? Εγώ θα στο σπάσω μου λέει. Τι να σπάσει. Το μηδέν, το κουλούρι. Εγώ θα σου σπάσω το αίτητο. Ναι. Έρχονται, ναι, τώρα να ετοιμάζονται πάλι για το δεύτερο γύρο. Για το σπάσουν, ξέρω εγώ, έτσι λένε. Δεύτερο γύρο πλησιάζει. Καλή άμυνα ο Άρης. Είναι καλή ομάδα γενικά. Ναι. Είναι καλή ομάδα γενικά. Είναι καλή ομάδα. Πόντο ναι. Μπορεί να σε πάρει. Λες, ναι, ζημιά θα είναι και ο πόντος. Πόντο μπορεί να σε πάρει. Ζημιά. Ζημιά, ναι. Θα το δούμε το μάτς. Δεν είναι μακριά, πλησιάζει. Αλλά θα το έχουμε και αυτό από κοντά. Μεγαλύτερη ζημιά μπορεί να την πάθει εδώ. Εσύ την άλλη έχουν σκύλει. Κόλλησες με αυτό. Λοιπόν, όπι ξανά. Αυτή η βλακεία να μαζευτούν οι σύνδεσμοι του ΠΑΟ. Θα σου πω τι μπορεί να γίνει. Οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ, άλλοι είναι δεξιοί, άλλοι είναι αριστεροί. Φρε, δεν ασχολούνται να πάνε στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να το πει καμπάρι. Λέτε, Μακεδονία, ξακουστεί τραγουδό. Λέει στη Μακεδονία. Δηλαδή, πα στο γήπεδο και σκέφτεσαι αν είσαι δεξιό ή αριστερό. Τι είναι αυτά που λε. Γιατί παίξαν ξύλο. Τι παίξαν ξύλο. Ένα μιαού, τι δικά. Εσύ μιαού. Φρε, εδώ τραγουδούσαν όλοι Μακεδονία, ξακουστεί. Αυτά δεν πούμε. Θα πούμε για δύο μπερδεμένου κάτω που ήπιαν τι ρετσίνε και τα λοιπά. Η Μακεδονία ξακουστεί και είναι και οι Αλβάνοι και οι Σκοπιανοί Παοξίδε και πλακώνουν. Όταν πα στο γήπεδο τα ξεχνάνε όλα η ταυτότητά του είναι μία είναι ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Νομίζεις. Δεν νομίζω, ναι. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, οπότε ναι. Μακεδονία είναι εκεί. Τραβάτε ένα ξύλο μεταξύ σας στην πορεία. Λες εσύ τώρα. Ναι, λέω εγώ. Ναι, πάτε στο γήπεδο. Ναι, ξανατραβάμε, κάνουμε φασαρίες στην πορεία μας. Προσέξτε το. Άλλο θα το προσέξουμε μαζί σου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ακυρώστε το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία την Κυριακή. Ναι. Το λέω εγώ, το ξέρω. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά όχι να πάνε, ναι. Θα κλαίτε. Λοιπόν, Όφη Ξάνθη 0-0, Όφη μαζί με τον Μπας φαίνεται ότι είναι οι δύο ομάδες που θα παλέψουν για τα μπαράζ. Έτσι. Ποια θα αποφύγει τον μπαράζ. Απόλλος Μήνης Αστέρας 0-2. Ο Αστέρας καθάρισε τον Απόλλος Μήνης. Λάρισα Ατρόμητος 0-1. Το παράξενο δεν σκόραρε ο Κουλούρης. Ο Ατρόμητος είναι κοντά πλέον με τον Άρη. 33-29 είναι η βαθμολογία. Ο Άρης τον έφτασε τον Ατρόμητο. Στους 4 βαθμούς που τον λες τον Άρη. Τον έφτασε. Παρακάτω. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Εδώ ο Δόνης ο φίλος θα μου πει τίποτα. Ζάχαρη πήρε πόντο. Τι είσαι. Ζάχαρη πήρε πόντο. Σώθηκε κι αυτός. Δεν πήρε πόντο. Σώθηκε, ναι, εντάξει. Άρης Πας 1-0 είπαμε. Άρης Πας 1-0. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Ναι. Αναμενόμενο εγώ θα πω. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Λες, εγώ λέω αναμενόμενο. Ναι. Λοιπόν, για το Ηρακλή. Θα πούμε τίποτα για το Ηρακλή. Ο φίλος, γιατί να μην πούμε. Τι να πούμε. Έχει την καρδάρα με το γάλα. Κερδίζει 1-0. Το κάνουν 1-1. Το κάνει 2-1. Μένει με 10 ο Πλατανιάς. Πιο καλή ομάδα ο Πλατανιάς. Τι πιο καλή ομάδα. Πιο ομάδα ο Πλατανιάς. Σ' άρεσε πιο πολύ ο Πλατανιάς. Καλά, τι θα έλεγε τώρα. Λοιπόν, ο Ηρακλής. Βρίζει το Βοσνιάδη να πούμε. Έφαγε ένα γκολ, ας πούμε, έκανε μια έξοδο μέχρι τη μικρή περιοχή. Η μπάλα ήταν... φύλακας. Ναι, ευθύνεται για τον γκολ. Τι ναι. Να κάνουμε τώρα. Πιο πολύ, ποιος ευθύνεται. Τρία στόπερ πιάνουν ένα μπέκτη από τη με πλάτη και τους βάζει γκολ με πλάτη στην αιστεία. Ναι. Αυτή είναι μόνο τερματοφύλακα. Πάντως δηλαδή... υπάρχει θέμα στο Ηρακλή πλέον, διότι τραυματίστηκε ο Περόνε και πλέον επισπεύει τις κινήσεις για μεταγραφή επιθετικού. Θα μείνει αρκετό καιρό έξω. Τι έπαθε και τραυματίστηκε. Χτύπησε ρε φίλε. Τι χτύπησε. Χτύπησε ρε φίλε. Πώς χτύπησε. Χτύπησε στο μάτς το προηγούμενο. Χτύπησε. Ναι, χτύπησε. Ο Περόν είναι γέρος. Ναι. Θα παίξει ένα μάτς, δύο, θα βάλει δύο γκολ, το τρίτο θα χτυπήσει. Θλάσει, θλάσει. Θα μείνει κάποιες εβδομάδες. Γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, θλάσει. Θλάσει. Δεν είναι γέρος. Εντάξει, 35 χρονών. Εντάξει, okay. 36 χρονών. 35. Με αυτό το κορμί το ίδιο. Φλάση. Θα μείνει ένα 20ήμερο έξω τώρα. Εντάξει. Θέλει επιθετικό Ηρακλής τώρα για να δώσει μαζεμένα παιχνίδια. Εντάξει, βρε, θα πάω στο 2 Ηρακλής.
Λοιπόν, πάντως έχει και κάποιες κακώσεις. Λέει στο ταλαιπωρημένο σώμα, λέει το ρεπορτάζ εδώ. Ταλαιπωρημένο είναι το σώμα. Εντάξει, οκ, είναι 35-36 χρονών. Όταν είσαι μεγάλο κορμί. Όταν είσαι 25 χρονών και κάνεις σεξ, δεν είναι ταλαιπωρημένο το σώμα. Ο μας γέρος ταλαιπωρείται το σώμα. Σαν ποδοσφαιριστής και σαν παίκτης και σαν άντρας και σαν φυσιογνωμία και σαν εργαζόμενος. Άμα περάσουν τα χρόνια, πας τελείωσες. Θα το παλέψουμε, λέει, μέχρι τέλους, λέει ο Ρόκα, για να ανέβουμε. Ο Ηρακλής πάντως έχασε μεγάλη ευκαιρία, διότι αν κέρδιζε χθες προχθές τον Πλατανιά, τώρα θα ήταν στους 23 και θα ήταν μόλις στο μείον 6 από τη δεύτερη θέση. Δύο μάτς. Και έχει και την Κέρκυρα εδώ. Ήταν μεγάλη χθεσινή απώλεια. Ο Βόλος καθάρισε, έφυγε 38. Γεια σας. Ο δεύτερος πώς βαθμίζει. Η Κέρκυρα 29. Αυτός πώς έχει. 21. Πώς βαθμίζει. 8 τώρα. 8. Τελείωσε, πάει. Γιατί τελείωσε. Πάει, ρε, τελείωσε. Τελείωσε, πάει. Τελείωσε. Λοιπόν, από την κάτω. Ο Ηρακλής παίζει μέσα στον Ηρόδο την άλλη εβδομάδα. Πόσοι πέφτουν. Πολύ πέφτουν. Γενιακό Αίτο Πάτων Σπάρτη, Τρίκαλα, εκεί είμαστε. 4 πέφτουν. Πέφτουν 6. Τι 6 πέφτουν. 6 πέφτουν. Ηρόδος και Κισαμικός. 6 πέφτουν. 6 πέφτουν. Από αυτό που πέφτει, πόσοι βαθμούς είναι. Από τον έκτο, από το τέλος. Τρεις. Ναι. Άντε, μπράβο, τελειώνεται. Άντε, πάλι φαγώθηκε. Γι' αυτό τα λες, έτσι. Άντε, τελειώνεται. Λοιπόν, θες να πάμε γραμμούλες. Δηλαδή, με συγχωρείς, ναι. Ναι, με συγχωρείς. Είναι 9 βαθμούς από τη ζώνη. Ναι. Από πάνω. Ρε φίλε, βλέπεις ότι η ομάδα όμως παίζει. Ναι. Πού είναι πιο κοντά. Πιο κοντά είναι εκεί, αλλά η εικόνα της ομάδας δεν τη βλέπεις ότι η ομάδα είναι αίτητη εδώ καιρό. Κερδίζει, ναι. Σ' ακούνε και λένε, δεν θέλουμε να μας κάνεις έτσι ρημόγκες, αφού δεν μας γουστάρετε να πούμε, έχεις πάω οξύδες. Κάτσε ρε φίλε, δεν βλέπεις την πορεία της ομάδας. Τι να κάνουμε, δεν βλέπεις. Ο Ηρακλής έχει να χάσει 5-6 παιχνίδια. Κέρδισε στο Βόλο, πήγε κέρδισε εδώ, διπλό εκεί. Δηλαδή η αγωνιστική του εικόνα δεν σου λέει ότι πάει για πάνω, για κάτω, θα το βάλω. Παίζει ένα αμυντικογενές σύστημα για να παίρνει τους πόντους. Είναι μια ομάδα μεσαίας κατηγορίας. Εντάξει, 37 χρονών ο Center Four, την έκανα την ομάδα λίγο πιο νεανική και καλά κάνανε ο Ρόκα κτλ. Είναι σωμένος. Άμα σωθεί ο Ηρακλής να δώσουν πριν σωτηρία στο Ρόκα, ας την άνοδο τώρα. Πες τώρα να έχει και αμπαλόμετρο μαζί του η Μαρμίτα. Καλά, εκεί μαζεύονται πολλοί άμπαλοι, πάρα πολλοί άμπαλοι. Ναι, ενώ εσείς την μπάλα την ξέρετε καλά να πούμε. Ο ορισμός της αμπαλοσύνης γίνεται αχταρμάς τρελός. Λοιπόν, έβγαλαν λέει κάτι Αργιανοί λέει χθες, άχρηστο και τον άκουν και λέγανε ότι ο Πάουκ λέει πέμπτος έκτος λέει. Θα τερμάτιζε να ξεκινούσε με αυτόν. Είπε ο Μένιος. Ο Μένιος το είπε. Είπε ο Μένιος ότι φάνηκε η απώλεια του πρίγκιπα σε δύο μάτς. Αυτό είπε. Πού το είδε, πού φάνηκε. Έτσι είδε τον. Τι είδε, δεν το πείτε. Πες μου εσύ που φάνηκε η απώλεια του πρίγκιπα σε αυτά τα μάτς. Χθες δηλαδή φάνηκε η απώλεια του πρίγκιπα που αν έπαιζα με 10 θα ήταν κόνος και θα είχα θέμα. Ακόνος θα ήταν τώρα. Μάλιστα. Γιατί έχει τα τρεξίματα του Άκουμ να τα τρέξει να βοηθήσει. Εντάξει, ήταν άκουμ. Έχει τι βοήθειες που δίνει ο Άκουμ στου συμπέκτες. Πόσα μάτς ο Πάουκ παίζει δεύτερο ρόλο από τα 40 μόνο στην Ευρώπη. Μόνο στην Ευρώπη. Και χθες που έμεινε με 10. Και χθες αν δεν έμενε με 10 δεν θα έπαιζε δεύτερο ρόλο, θα έπαιζε κανονικά όπως τον είδαμε. Πρίγιο, δηλαδή. Όχι, δεν είναι δεν απόλυτο. Λες εσύ, ο άλλος λέει είναι. Ο άλλος λέει είναι. Ακούγεται. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Έλα, ο κόσμος περιμένει. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Λοιπόν, και 21 να πούμε ότι ο νικητής. Για να μπει στην μεγάλη λίστα όσον αφορά τους 12 μισθούς είναι ο Μπουγιάλας Αθανάσιος. Μπουγιάλας Αθανάσιος. Θανάση Σάκη, δεν ξέρω πώς σε αποκαλούνε. Έχεις 20 λεπτά από τώρα. Αυτός πρέπει να είναι από Νεάπολη. Μισή ώρα εξοχή. Κορδελιό εκεί. Μπουγιάλας Αμπελόκηπη. Δυτικά λες. 100%. 100% δυτικά. Νικόπολη. Νικόπολη. Μπουγιάλας. Μπουγιάλας Αθανάσιος. Σάκη. Καλαμαριά αποκλείται να μένει αυτός. Βγες ρε φίλε και πες. Τι ομάδα το κάνεις. Πανόραμα. Παοξής. Παοξής, ναι. Πανόραμα να μένει αυτός. Με τίποτα. Με τίποτα. Λες Δύση. Wild West. Ωραία. Λοιπόν, Σάκη. Θανάση Μπουγιάλα έχεις μισή ώρα μέχρι παρά 8 παρά 9. Πάμε και κάτι για τους πολιτικούς, άσε γράμμες. Και κάτι για τους πολιτικούς. Όχι, περιμένουν τα παιδιά, ρε φίλε. Όχι. Και κάτι για τους πολιτικούς. Τι θες, γρήγορα για να πάμε γραμμές. Να πάμε στα φιλαράκια μας. Απαγορεύεται πολιτικός να είναι υποψήφιος και να στον Τηρεσία. Μάλιστα. Λοιπόν, όσοι είστε στον Τηρεσία, να σας κάνω. Ξέρω ποιος όσοι το μήνυμα. Ναι. Ξέρω ποιος όσοι το μήνυμα. Απαγορεύεται. Να είσαι πολιτικός, υποψήφιος δήμαρχος. Συμφωνούμε και να είσαι στον Τηρεσία. Να είσαι στον Τηρεσία. 100%. Οπότε βγάλτε τους ποιοι είναι στον Τηρεσία. Δείτε ποιοι είναι, γιατί κάποιοι είναι, λέει ο Κωνσταντίνος. Έτσι λέω. Ναι, το πήρα και εγώ το μήνυμα, αλλά δεν το διάβασα. Να μην το διάβασα. Ναι. Καλημέρα! Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς ο να. Καλή εβδομάδα. Με υγεία, ωραία. ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλώς ο να. Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε φίλε μου Νικόλα και. Στεναχωρέθηκε ότι τσιπάς εχθές. Ναι, ότι έχω το πιο τενεκεντζή προπονητή. Εδώ τον αποθεώνουν αρκετοί, αλλά εντάξει. Ποιος τον αποθεώνει, ρε Νικόλα, ποιος τον αποθεώνει. Δεν είναι κακός προπονητής, αλλά δεν είναι και ο Βαϊσβάιλε που ακούγεται, ναι. Να σου πω κάτι, εντάξει, άλλο το μέγεθος του Πανιωνίου και του Ξάνθης και άλλο τη ΣΑΕΚ, έτσι. Σαφώς. Αλλά από εκεί και πέρα να πούμε, τα έχω και με τον Κωστή που μας έχει κάνει να πούμε τραπατώνει τον Δόνη. Που δούλευε σε τρεις ομάδες να πούμε και έφυγε με κλωτσές.
Έτσι και από τις τρεις. Μας έκανε τραυματώνει το Δόνι και κάθε αγωνιστική μηδενίζει τον Λουτσέσκου. Δηλαδή αυτό το 17-2-0 το έκανε μόνο ο πρόεδρος. Λες και όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα, τα έκαναν μόνο ο Σίλβα και αυτοί. Χθες πήρε τον πόντο του Λουτσέσκου μόνο. Α, εντάξει, το είπε. Για τον Λουτσέσκου. Γιατί τον άφησε ορφανό ο Ιβάν στο χθεσινό παιχνίδι. Ορφανό. Ορφανό τον άφησε στο τέλος. Ορφανό τον άφησε. Μπαμπά! Ορφανό τον άφησε. Ναι, ναι, ναι. Εχθές Ραπτόπουλε κατέβηκε σωστά. Η ΑΕΚ κατέβηκε με σωστό σχήμα. Κατέβασε ο Ζουνίδης. Το πιο λάθος σχήμα που μπορούσε να κατεβάσει απέναντι σε αυτόν τον ΠΑΟΚ ο Ζουνίδης, το έχω πει στο Sport Talk τρεις μέρες πριν. Το είπε, το είπαμε. Το 3-5-2. Δεν γίνει να παίζει το ίδιο με τον ΠΑΟΚ, το ίδιο και με τον Πανιόνιο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην υπολογίζει Βιερίνια Μάτο στα δύο δεκάρια. Με τρία δεκάρια παίζει χθες ο ΠΑΟΚ. Μα ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με τα καλύτερα μπακ που ανεβαίνουν, κάνουν κούρσες. Αν με παίξει 3-5-2. Και πήγε με το μυαλό του το χοντρό να παίξει με το Μάνταλο και τον Μπακασέτα πάνω στους αργούς χαφ του ΠΑΟΚ. Εκεί πήγε να χτυπήσει. Ναι. Και δεν του βγήκε ούτε αυτό. Έτσι. Δηλαδή φαγώθηκε ο Σαχόφ με τον Μπακασέτα. Φαγώθηκε. Εύκολα. Και ο Μάνταλο να πούμε. Πήγε εκεί πέρα, πάρκαρε τα σπηριά του στην γραμμή. Ο Μάνταλος, ο οποίος είναι απαράδεκτος γιατί έκανε και προκλητικές κινήσεις στον γκολ πάνω στο Βιερίνια. Δηλαδή πήγε στη μάπα του ουσιαστικά και του έκανε πράγματα. Ευτυχώς δεν αντέδρασε ο Βιερίνια. Δεν ξέρω αν είναι στη φάση. Κάτι του είπε άσχημο. Δεν ξέρω, αλλά πάει μπροστά στη μάπα του και τον κάνει δύο κινήσεις που απαγορεύονται για ποδοσφαιριστή. Κοίταξε τώρα, ο Βιερίνια είναι καλό παιδί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω δηλαδή θα είναι κυμένες, επαγγελματίας. Ναι. Δηλαδή θα το κανιβάλο, με κάνα μάτος εκεί να το κάνει, ναι. Να σηκώσει το χέρι ο μάτος, να του δώσει κανένα μπουνί. Ευτυχώς δεν του έδωσε. Να ξεπαρκάρει κανένα μάτος για τριανταριά σπηριά κάτω, να πούμε, ναι, στο ναι. Έδαφος ο Μάνταλος από την ασχήμια του. Ναι. Και να έχουμε κι άλλο. Ευτυχώς πήγε στο Βιερίνη. Ευτυχώς. Είπες με Μανώλο Χιμένε δεν έχανε στο μάτς, φίλε, έτσι. Είπα δεν θα έχανα από το Πανετολικό, δεν θα έχανα δηλαδή από κάποιο μαθητή. Μην τον έδιωχνε! Ναι, ήθελε να φύγει αυτός. Κοίταξε, ο σχεδιασμός δεν έπιασε. Ήθελε να φύγει γιατί δεν του κάνατε καμιά καλή μεταγραφή. Καλά έκανε και έφυγε. Μόνο όχι μένε. Ούτως ή άλλως θα έρθει το καλοκαίρι πάλι. Έχουμε τον νικητή. Τώρα, ναι, πάμε. Από εκεί και πέρα σου λέω ότι κάτι παιχνιδάκια με ατρόμητους, με Ολυμπιακούς και με κάτι τέτοιο θα τα είχα πάρει. Έτσι, και θα ήμουν πιο πάντως φέτος, φίλε μου, εξή, χωρίς ώρα καμία δόση ίντριγκας ή να κάνουμε λίγο χουλιαμά, δίκαια είσαι τρίτος, να ξέρεις. Δεν είσαι ούτε Ολυμπιακός. Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Ο σχεδιασμός το καλοκαίρι. Έτσι. Έψαχνε προπολί καλό, ήταν λίγος ο χρόνος για να τον προσαρμόσει. Πάω Ολυμπιακός με ποιον είσαι. Εσύ με ποιον άλλες να είμαι. Εσύ δεν είσαι. Είσαι γάβρος, είσαι κρυφό γάβρος, εντάξει, είναι γνωστό. Όπα, όπα. Βρελέγια, εγώ τι είμαι. Εσύ πες μου τι. Εγώ κοιτάξτε να δεις. Εμείς επειδή είμαστε και εντάξει, οι περισσότεροι συγγενείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, είναι με το ΠΑΟΚ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σου λέω να πούμε, εσύ είσαι κρυφό γάβρος. Λοιπόν, θα είσαι με το γάβρο. Φιλιά, τα λέμε έξι, να είσαι καλά. Κοίταξε, οι αξίδες που. Ο μπαμπάς σου φίλε όταν γεννήθηκε κέρναγε στο καφενείο. Κακό κέρναγε. Πάμε στο φίλο μας τον Μπουγιάλα τον Θανάση. Είναι σίγουρα. Θα μάθουμε αρκετά πράγματα τώρα. Σάκη, Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα. Πού είσαι ρε παλίκα ρε. Στη δουλειά με πετυχαίνετε. Αλλά ακούς προφανώς γιατί πήρες Σφαιρόπουλος κατευθείαν. Σφαιρόπουλος πήρα, με ενημερώσανε. Α, σε πήρα Σφαιρόπουλα. τα Σφαιρόπουλα σε πήρα. Λοιπόν, πες μας αρχικά από πού βρίσκεσαι, πού ζεις, πού μένεις, γιατί έχουμε βάλει ένα στοίχημα. Θεσσαλονίκη, Σικές. Δικαιώθηκε το σκυλί του πολέμου. Λέει με τέτοιο επίθετο, λέει ο Σάκης, ο Μπουγιάλας είναι σίγουρα Δύση. Δύση, ναι. Δεν πίνει σε καφέ σε Μπουγατσατζίκο, σε σαλούν πίνει. Θανάση, δεν μου λες. Τι ομάδα είσαι, ρε φίλε. ΠΑΟΚ. Τα είπε καλά ο κύριος Ραπτόπουλος. Αυτό το επίθετο τι θες να είναι. Μπουγιάλας, θα πα στο γήπεδο την Κυριακή, Μπουγιάλα μου. Εάν θα μην μπορέσω πας. Μην πας παλικάρι μου. Ούτε στην αυτή να πας. Γιατί να μην πας. Το συλλαλητήριο. Ρε φαγώθηκες δευτεριάτικα τώρα θα μας ζαλίσει μια εβδομάδα τώρα με αυτό. Σαν να το ακούω όλη μέρα σ' αυτή μου. Μην πας φίλε άμα θέλεις πρωτάθλημα. Να πας φίλε μια χαρά. Πάνε. Μετά θα κλαις. Δεν είναι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για την Κυριακή. Πάμπραβο. Είναι απλά πράγματα. Τι είναι. Μπαίνεις μέσα στους κερδίσεις και τελειώνεις. Πώς θα τους κερδίσεις. Παίζοντας μπάλα ρε φίλε. Γιατί δεν έχουμε ομάδα να κερδίσουμε. Θανάση μου. Ορίστε. Άνοιξε την πόρτα, ελπίζω να πάρεις και το κουτί με τους 12 μισθούς. Θα μπει στη μεγάλη λίστα 25η του Φλεβάρη, κλήρωση εδώ με συμβολιογράφο παρουσία. Πού δουλεύεις, φίλε, ποια περιοχή. Δυτικά. Όλα γίνονται στη Δύση, γίνονται όλα. Γελάει όλα. Να σε καλά, γορίνα μου, καλημέρα. Γεια σου, γλυκό αγόρι, καλή δουλειά. Ωραίος, Θανάσης, ωραίος. Γλυκό αγόρι. Γλυκό αγόρι. Πάμε, καλημέρα. Μάλιστα. Γρήγορα τον ενημέρωσον. Έλα. Καλημέρα. Καλώς ονα. Νίκος Νιρεβέργη. Έλα ρε Νίρμπεργκ.
Τι έχει αυτή η Ρεβέρικα να άσο θα κάνει στον τάγκο μας. Δεν έχει καλή ομάδα, η Ρεβέρικα θα πέσει φέτος. Κάτσε διάλειμμα, δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. 8 φορές έχουμε πέσει. Τέλος πάντων. Για τον Ραπτό που ήθελα να πω ότι είχα πω ήταν δικαίω πέρυσι ο Ολυμπιακός ήρθε και δεν έπεσε για όφελο στη ΣΑΕΚ. Πιστεύετε εσείς φέτος θα έρθουν και δεν θα φύγουν με το παραμικρό. Άμα γίνει κάτι. Και ποιος σου λέει ότι εμείς μπορούμε να ελέγξουμε 25.000 άτομα. Φίλε, αυτή εδώ. Πάλι να πετάξει κάτι. Όχι εδώ, αυτοί εδώ θα βάλουν αυτόν γκολ πάλι. Όχι. Δεν θα βρεθεί κανένας. Πάλι αυτόν γκολ θα βάλουν. Δεν θα βρεθεί κανένας. Και πες βρεθεί ένας, γιατί δεν υπήρχε το διχτάκι κακός. Αυτός πλήρωσε τίποτα. Δικάστηκε και τι έγινε, δεν θα πάει 2 χρόνια, 3 χρόνια στο γήπεδο. Έλα βρε βρε, θέλω να το κάνουμε τώρα το φίλο μας. Φίλος ο Πάντας. Πού τους βρεις όλους αυτούς τους φίλους εσύ. Τι θες να έχω φίλους εσύ. Τι πράγμα είσαι. Είναι δυνατόν ένας στρατόπεδος να έχει φίλους γραβατάκι. Ναι. Φίλε Παοξία από την Ιρβέργη, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τοπικά που λέτε εσύ. Λίγο σαν τίποτα. Τι να μακάρι, ναι. Ξέρουμε για ποιο λόγο πάμε στο γήπεδο. Πάνε να βγάλουν τα μάτια τους οι Παοξίδες. Οι Παοξίδες είναι φάρες πολλών. Δηλαδή δεξιοι, αριστεροι, μαύροι, άσπροι, κίτρινοι. Πορτοκαλί, σοκολατίδες κτλ. Θα πάνε να κάνουν τώρα για τη Μακεδονία τη μέρα του μάτ. Ενώ η μισή Παοξίδες είναι κομμουνιστές ή είναι Αλβανοί, Ρώσοι και είναι αντίθετοι, μπορεί να πλακωθούν μεταξύ τους στο δρόμο και να πάει στην Τούμπα μετά διασπασμένοι. Ποιος τα κάνει αυτά, ποιος τα διοργανώνει αυτά, τα λάθη πριν το πάω Ολυμπιακός. Θα χάσετε το πρωτάθλημα και να τάδες. Άντε πάλι θα το χάσω. Τώρα το κάνουμε. Και μετά θα φταίνε οι προβοκάτσεις. Αν ο Λιβάγια έπαιρνε κόκκινη κάρτα χθες, θα έπαιρνε 7 γκολ. Η φάση του Λιβάγια με τον Ζαμπά, ναι, αν θες να δώσεις κάτι σε κάρτες, ναι, δίνεις κόκκινη στο Λιβάγια και κίτρινη στο Ζαμπά, αν θες να δώσεις κάτι. Ακριβώς. Δεν τη βγάζεις τον ένα λάδι και τον πέρα. Θέλω Μπακασέτας, ότι αδικεί το αποτέλεσμα την ΑΕΚ. Φρε, άσε να λέω ότι θέλει ο Μπακασέτας. Άσε να λέω ότι θέλει. Η ΑΕΚ ήταν χθες με 11-11, ήταν φαινόταν μικρή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Να σε καλά, Νιρεβέργη. Να σε καλά, γόρι μου. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε απαραίτητο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διότι η κοριτσάρα μας είναι εδώ, Σμαράγδα Μπασάκου, θα μας πάει στο τελευταίο διαφημιστικό. Επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο και με τις επικοινωνίες μας, τις γραμμές μας, την κουβεντούλα μας μέχρι και τις 10. Που πονάνε, που πονάνε. Επιστρέψαμε 38 μετά τις 9. Καλημέρα Σαλονικά, καλημέρα σε όλους τις φίλες, τους φίλους του Μετρόπολης. Ακούτε Rap & Cool, παρέα με Καζαμπάκα, πρωινό Δευτέρας. Ανοίγουμε ξανά γραμμές. Τα 90 είναι πάλι δικά σας, 90-90-90, για ό,τι σας έκανε θετική αρνητική εντύπωση όλο αυτό το κύριο. Δεν μου λες, γιατί ξεφωνίζεις τις μύτες. Ανάμεσα σε αυτή τη γαλλική τη τζουλίδρα τη μύτη που είχε ο διαιτής. Ναι. Και σε αυτή τη μύτη του Λουτσέσκου που είναι σουβλερή προς τα κάτω. Και ναι. Ξέρεις τι λένε για αυτούς τους μηταράδες. Ποια προτιμάς? Όχι αυτούς τους μηταράδες. Αυτός έχει τη, σαν πιπεριά τσούσκα είναι η μύτη του. Έχεις φάει πιπεριά τσούσκα. Προτιμώ του Λουτσέσκου. Του Λουτσέσκου, έτσι τσούσκα, σα τσούζει του Λουτσέσκου μύτη. Αυτή η γαλλική είναι μούτρα τώρα, αυτά θα πάρουν πρωτάθλημα. Κούκλος, κούκλος, πέδαρος είναι ο Λουτσέσκου. Αυτή η τσούσκα πιπεριά να πούμε. Με τσούσκα πιπεριά. Να πούμε πάντως ότι όσες φορές ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία μέσα στην ΑΕΚ, πήρε και το πρωτάθλημα. Το ίδιο είχε γίνει και την χρονιά του πρωταθλήματος. Τι 2-2. Το 0-0 και το 2-2. Ακριβώς. Είναι οι δύο φορές που έφερε χει, έφερε τώρα 1-1 ο ΠΑΟΚ. Με Σινάκη είναι ακόμα ένας έτσι ιονός τίτλου. Η πυθία, δηλαδή πρέπει να φέρει ισοπαλία. Καλά, ρε, είναι να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα, Καραγκιόζη. Εντάξει, εγώ σου αναφέρω δεδομένα. Όπως είπαμε ότι έσπασε όλα τα κουτέρια. Κάνε το συλλαλητήριο. Πάνε μη κουκουλοφόροι 50 άτομα, σα το σπάνε. Αυτό είναι λάθος. Εδώ συμφωνούμε. Στα λογικά θα συμφωνήσουμε, αλλά όχι να μην πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Θα περάσετε και έξω από το καφτατζόγλιο να με την. Δεν νομίζω, θα πάμε παραλιακά. 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 Λοιπόν, πάμε γραμμές. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο να είμαστε ζουμεροί. Έτσι, ζωηροί. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Γεια σας. Καλώς τον κύριο Κώστα. Καλώς τον, τον κύριο Χάρτινο, λέει εδώ ο Πουλιανός. Εντάξει, αφού από τότε που πήρα αυτό το πρωτάθλημα. Στεναχωρέθηκε ο Τσιτσιπάς, παιδιά. Δεν μπορεί να με κερδίσει πουθενά. Μέσα έξω τον έχω για πάντα. Όταν κάναν την προσφυγή τότε για να μηδενιστεί ο Ολυμπιακός με τον Εργοτέλη, αν πέραν το πρωτάθλημα, εκείνο το πρωτάθλημα δεν θα ήταν χάρτινο. Ναι. Με τον Πλατανιά ήταν. Που φώναζε ο Μπούζος. Ναι, με τον Πλατανιά. Το Πλατανιά. Ναι. 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 Δεν θα ήταν χάρτινο αν το παίρνατε εκεί, αν δικαιωνόταν. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Δεν λες. Λοιπόν, γιατί όταν βλέπεις ΠΑΟΚ ζαλίζεσαι πλέον. Τελείωσε. Όχι, χθες ήταν η ΑΕΚ άθλια. Και σηκώθηκα και έπαιγα στο ημίχρονο. Γιατί εκνευρίστηκα με αυτό το κοπρίτι το διαιτητή, ο οποίος έπαιζε 100-0 την ΑΕΚ.
Κύριε Κώστα, πραγματικά σε βγάζω το καπέλο. Είσαι παλίκαρος. Λοιπόν, ό,τι και με πεις από εδώ και πέρα και να με κράξει, είσαι παλίκαρος. Γιατί το παραδέχεσαι, ναι. Εκνευρίστηκα με τώρα και επειδή είχε το μεγάλο του παουξάκι που πάει στην πρώτη γυμνασίου τα γενέθλια, λέει, είπα σπάσω τα γενέθλια του εγγονού. Καλά έκανες. Έκανες την καλύτερη δουλειά. Κύριε Κώστα, άμα κέρδισε η Άκη, γιατί θα μου το χρεώναν αν δεν πήγαινα. Ναι, ναι, πάνε στο εγγονάκι σου, έτσι, αυτές είναι ωραίες στιγμές. Θα μου το χρεώναν αν δεν πήγαινα. Τι ωραίες στιγμές, η μόνη φάση που δεν ευνόησε την Άκη ήταν ο μη καταλογισμός του πέναλτι. Σωστά. Όλα τα άλλα ήταν... καταρχάς βρε κοπρίτη, δεν αποβάλεις το λιβάγια εκεί πέρα ή δεν το δείχνεις και τελικά. Εκεί φάνηκε, εκεί φάνηκε. Φάνηκε ότι είναι, ναι. Εκεί φάνηκε. Πάντως για το χέρι του Σαχόφ που είναι χέρι, αλλά δεν το πήρε με κανένας χαμπάρι, έτσι. Πραγματικά δεν το πήρε. Δεν το σκορ. Το πήραμε, το πήραμε, είναι χέρι, τελείως. Καλύτερα να γινόταν ένα και να μην ξέρει. Αλλά Νίκο. Ναι. Φέτος έχετε καλή ομάδα, αλλά έχετε και ρέντα. Μία φάση, την πρώτη φάση που κάνατε, καταλήγει σε γκολ με 100% ευθύνη του Μπάρκα. Ναι. Και τα στόπερ σου εκεί κοιμήθηκαν όμως. Εκεί βγαίνει ο τερματοφύλακας. Ναι. Μέχρι τη μικρή περιοχή, βασιλιάς είναι ο τερματοφύλακας. Ναι. Ναι, μπορούσε να βγει ο Μπάρκας. Καλή τερματοφύλακες και οι δύο παιδιά. Ναι. Όχι, Καλή εκεί δεν έπρεπε να βγει, μα κάθισε και τον εκτέλεσε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, σου λέω, τέτοιο διαιτητή πρώτη φορά είδα στη ζωή μου. Έχει δίκιο που σου λέει ο Κώστας και κλεισμένον το θυρό. Όχι ρε κύριε Κώστα, δηλαδή περιμένω αυτό το μάθο να πάμε εγώ. Κάω και συλλαλητήριο. Αυτό είναι. Έχει δίκιο που σου λέει ο Κώστας. Λες πάλι να δουν να βουτάνε να πέφτουν. Ναι. Και χάνεις το πρώτο τέταρτο 0-2. Κράτησε τους μετά. Μάλιστα. Γιατί να χάνω 0-2 ρε κύριε Κώστα, να μπω μέσα να παίξω μπαλίτσα αφού έχω την ομάδα. Γιατί να χάσω 0-2. Μπάλα είναι όλα γίνονται. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Σαφώς. Μπάλα είναι όλα γίνονται. Έχει δίκιο αυτό που σου λέει. Φιλιά στην πατρίδα. Ο έμπειρος. Ναι, ναι. Φιλιά στην πατρίδα, να σε καλά. Να σε καλά. Τι πατρίδα. Κατερίνη, δεν είναι. Πού είμαι εγώ, δεν είμαι από εκεί. Πιερία. Πιερία. Ναι. Τι, Κατερίνη, Πιερία. Πιερία, πατρίδα. Δεν είναι ο νομός Πιερίας. Σιγά μου, τι σιγά. Για το συλλαλητήριο συμφωνούμε, να ξέρεις. Δεν συμφωνώ με το άλλο. Θα πέσουν κουκουλοφόροι, ναι. Θα γίνει ιστορία. Απαγορεύεται να γίνει συλλαλητήριο και την μέρα, να βάλτε το. Θα είναι ήδη έκριθμη η κατάσταση. Θα πάτε και στο γήπεδο. Θα πέσει κάτι. Να αναβληθεί το συλλαλητήριο, κάτε το την άλλη εβδομάδα. Κάτε το τη Δευτέρα, δεν ξέρω, την Τρίτη κάτω. Τι λάθη είναι αυτά που κάνετε. Σαχλαμάρες είναι αυτά. Ναι. Αλλά στο ξαναλέω, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι συνειδητοποιημένος. Ξέρει που θα πάει και τι θα κάνει. Όλοι τους. Φάγαμε μεγάλα κουτουλίδια πέρσι, ναι. Κωνσταντίνε. Καθόλου συνειδητοποιημένος. Καλά. Μόλις πήρε τις ρετσίνες. Τα ξεχνάμε όλα, ε. Αρχίζει. Α, πάει το ρεπέγγλμα. Άντε το φιλαράκι μου πάλι. Θα πιούν τρεις ρετσίνες. Ναι. Είναι και βαριές αυτές που πίνουν. Ναι. Βαρύ το μπουκάλι. Βαρύ. Μισό λίτρο. Αρχίζουνε. Πάνε τα φωνήεντα. Αρχίζουν τα δίφθονκα. Πάνε τα φωνήεντα, αρχίζουν τα σύμφωνα. Εδώ κάπου μπαίνει και ο κόκκινος, παιδιά. Αρχίζουν. Άμα ακούσα. Πώς και δεν τον έβαλε ο Γρηγόρης στην ιστορία. Αυτός δεν είναι παόξης. Δεν μπορεί να είναι παόξης αυτός ο Φλόρος. Πάμε, καλημέρα, ναι. Αρχίζουν. Έχει τώρα νοήμων παόξης. Θα πας στο συλλαλητήριο, θα πέσει ξύλο, θα πας στις ταβέρνες. Μάτς μούτς να πούμε ηρεσία. Συλλαλητήριο είπαμε απαγορεύεται να γίνει. Εκείνη τη μέρα θα πάμε με το στραβό το στόμα εκεί. Το κάνουμε την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο. Θα πάμε το στραβό το στόμα εκεί. Καλημέρα, πάμε γραμμές. Τέσσερα καμιά εσωτερική αιμορραγία εκεί πέρα. Έλα φίλε. Δεν τα ξέρεις, Κουλιανέ. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, γόρι μου. Τα ξέρεις, αλλά δεν τα λες. Για το συλλαλητήριο είμαι μαζί σου, ξαναλέω. Αλλά δεν γίνεται. Και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αν θέλει να πάρει ποτάμι να χαρεί, πρέπει να είναι σοβαρός. Ρε, τώρα με τον όχλο θα πάει τα λεφτά. Δεν τα βάζει. Θα βάλει προστασία σωστή. Τι βάλει. Θα βάλει εκεί όλους. Τι προστασία. Με τα πορτοκαλί, με τα έτσι, με μπράβους, σοφέρ, θα βάλει όλο τον κόσμο. Ό,τι είσαι και δεν έχει. Του δαμπάνιδε είσαι. Δεν είστε για τέτοια. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώσονα. Να το θέσω αλλιώς, να το πω στον κύριο Ραπτόπουλο αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι αναρχικοί θα κάνουν αντισυγκέντρωση στους παοξίδες για την Μακεδονία. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Όποιος θέλει λοιπόν ας παρισφρήσει να κάνει επεισόδια. Να μετρηθούμε. Να δούμε λίγο πώς αφήνει. Μόνο αυτό που λες. Να μετρηθούμε. Τώρα σκό του αιώλου. Μ' αρέσει το να μετρηθούμε. Να μετρηθείτε. Επόμενη γραμμή. Να μετρηθείτε άλλες μέρες. Όχι εκείνη του. Κοιτάξτε, μια και τα έχετε καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Δίνω εντολή εγώ τώρα, συμβουλή μάλλον, ναι. Την εξής. Μην τυχόν και έρθουν αστυνομικοί από κάτω, ναι. Γιατί εδώ είναι καλή αστυνομική, μας αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα λες, ναι, ναι. Όχι σε λαλητήριο που συμφωνούμε, όχι, ναι. Αστυνομικούς από Αθήνα, όχι. Που 100% συμφωνούμε. Έτσι. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ στο, ναι. Κομμάτι. Τι? Να μην πάει ο κόσμος στο γήπεδο να παίξω και κλεισμένο των θυρών. Σώπα ρε, τους κάνω το χατήρι. Λοιπόν, γυναίκες, ναι. Πόγεται, ναι. Παοξίδες, είτε γκόμενες είτε σύζυγοι.
την Κυριακή κάνετε τους σεξ. Άπειρο σεξ. Ναι. Τους, τους γουστάρετε, δεν τους γουστάρετε. Τους, τους βαρεθήκατε, δεν τους βαρεθήκατε. Βάλτε τους κάτω. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και λίγο υπνοτικό στο φαΐ. Ναι. Αντί να κάνω. Να κάνω. Λίγο υπνοτικό, λίγο ρετσίνα, λίγο σεξ. Από το. Πάνε στο. Καλημέρα, φίλε. Στα λέω καλά. Καλά τα λες. Στα λέω καλά. Ναι, καλά τα λες εδώ. Ναι, καλημέρα. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, γόρι μου. Είμαι. Ναι, ναι, ναι. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Ραπτόπουλε, σε πήρα την προηγούμενη εβδομάδα και σου είπα ότι αν η ΑΕ κατέβει με 3-5-2 με Άλεφ Μπακασέτα και Μάνταλο στα χαφ, η ΑΕ θα αρπάξει 4 παστέλια. Καλά, στο δάσκαλο δυστυχώς, τα λέω αυτά. Συμφωνούμε 100%, απλά. Έτσι πήγε. Δυστυχώς. Μα το χάλασε ο Δανός. Έχει 6 μάτσα μεταξύ μας. Όχι 6. Όχι 6. 7 φίλε. 7, είναι κάτω. Ναι, 7 μάτσα. Δεν σου βάζω το κύπελο. Είναι αδιανόητο. Το... Μισό λεπτάκι μου φίλε να το πούμε. Στα τελευταία 7 μάτσα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες πάντα. Είναι αδιανόητο που γίνεται. Έτσι, ασύλληπτο. Στα 10 πρώτα λεπτά τους είχαμε πνίξει. Μπήκε τον γκολ γρήγορα. Ευτυχώς για μας. Στο 11 με 11 δεν υπήρχε. Είδαμε έναν Άλεφ να μην υπάρχει πουθενά. Τι Άλεφ, έλα μωρέ, ποιος Άλεφ τώρα. Έχει μαύρο αργό. Ποιος Άλεφ τώρα, σε παρακαλώ, ναι. Τι Άλεφ τώρα. Ο Μπαγκασέτας έπαιξε ένα 10 λεπτά χωρίς λόγο και αιτία και έκανε τη Μάρθα Βούρτσι. Δεν υπήρχε ΑΕΚ στο γήπεδο. Αν μας άφηνε να παίξουμε κανονικά, έπαιζαν 12 με 10 εναντίον 10. Κανονικά. Δυστυχώς. Κοιτάμε το επόμενο μάτς τώρα με τον Πανιόνιο, είναι ένα δυνατό τεστ. Να τι τεστ λοιπόν είναι με τον Πανιόνιο. Δυνατό τεστ είναι, καλά λέει ο φίλος. Ένα-ένα τα μάτσα. Και την Κυριακή πάμε στο ΣΥΝ 9 και τελειώνει η μπουγάδα όλοι. Πού πάτε? Στο ΣΥΝ 9. Μην πάτε στο ΣΥΝ 0. Εφαγώθηκες. Όπως λέει ένας φίλος, μήπως εσύ θες αυτό το σενάριο, λέει. Όχι, φίλε. Τα θέλω πιστεύω. Γιατί δεν πρόκειται να έχουμε τέτοια την Κυριακή. Δεν φοβηθώ κανέναν Ολυμπιακό φέτος μέσα στη Τούμπα. Ναι. Να σε καλά, φίλε, ωραίος. Μ' αρέσει που θα παίρνει ένα-ένα τα ματσάκια. Έχουμε Τετάρτη Πανιόνιο. Θα δούμε λίγο και Ολιβέρα. Να δούμε ξεκουραστεί και κανένα στόπερ μας. Καλημέρα, ναι. Καλά. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ονα. Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, φιλαράκι μου. Λοιπόν, θέλω να μου πει ο Κουλιανός. Μάλιστα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ναι, και λίγη το μάτς του είναι επόμενη Κυριακή 0-1 ή 0-2. Διαφορά ή τερμάτων. 1-2. Διαφορά τερμάτων. Άμα διακοπεί το μάτς πάει 0-3 όμως. Ναι, άμα διακοπεί, φαγώθηκε αυτός. Χωρίς να διακοπεί το μάτς. Σου λέει ο φίλος να λήξει το μάτς 0-1. 1-2. Ναι, ναι, ναι. 1-2 τελειώνει. Ναι. Ποιος παίρνει το πρωτάθλημα στην Ισοβαθμία. Θα δούμε τη διαφορά τερμάτων. Καλύτερη επίδεση, καλύτερη άμυνα. Συν 29 έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, συν 26 Ολυμπιακός. Με 1-2 πάει η διαφορά τερμάτων. Όχι, τα ίδια είναι. Το ίδιο δεν νομίζω να ισχύει. Δεν ισχύει το εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, μόνο στο κύπελο ισχύει. Λοιπόν, έχω εδώ τα κριτήρια κατάταξης. Σε περίπτωση, αλλά είναι αρκετά, θα πρέπει να διαβάσω και να σου βγάλω το ρεζουμί. Αλλά ισχύει αυτό που σου είπα. Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Για πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Για πάμε. Στοργισμένος χθες και ερωτευμένος με την ομάδα μου. Στοργισμένος για την ευθυσία και ερωτευμένος με την ομάδα μου. Συνεχίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι μου λέτε ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλό ποδόσφαιρο. Πραγματικά παίζει καλό, αλλά να δούμε τους τελευταίους αντιπάλους που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τον κάνανε Μπαρσελόνα. Δεν το φοβάμαι. Αν έχω... Να απαντήσω λέω στον προηγούμενο φίλο, είναι η καλύτερη επίδεση, δεν έχει σημασία το 1-2-0-1, αν δηλαδή ισοβαθούν σε όλα, τα πάντα όλα, μετά παίζει ρόλο η καλύτερη επίδεση, ποιος έχει βάλει τα πιο πολλά γκολ, έτσι, ναι, το ωραία, τελευταίο ωραία, κριτήριο. Ναι. Αυτή σημαίνει 37 ο ΠΑΟΚ, 35 ο Ολυμπιακός. Έλα φίλε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έτρωγε κόκκινη, το παιχνίδι θα έλεγε πιστεύω άνετα διπλό. Ναι. Δεύτερον, θέλω να πει ο Κωστής ότι αν ήταν το αντίστοιχο, έμενε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έμενε και κέρδιζε 0-1 στην Τούμπα και έμενε στο 30. 5-0. Και δεύτερον, να δείξω ότι πήρε καλή χαμπάρι. Το 1-1 που εξαφανίζει η ΑΕΚ, ενώ στη Σύντρη Βερίνια, πάει ο Μάνταλος, δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι. Το είπαμε. Και τον έκανε έτσι για να τον πάει δεύτερη κέντρη κάρτα. Δεν πήρε κανένα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό είπα και στο. Το είπαμε. Δεν μας άκουσες προφανώς. Το είπαμε. Γι' αυτό λέω ότι ο Αντελίνο Βιερίνια, σε όλους και το ξαναλέω, είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ επί εποχής Βασαβίδη. Μακράν της δεύτερης. Έτσι. Και το τελευταίο. Όχι συλλαλητήριο, όλη την Τούμπα να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ να πάρει το τρίποντο του πρωταθλήματος. Μην πάτε στο συλλαλητήριο, μην πάτε στην Τούμπα. Πάτε στην Καλά για καλά ψάρι, μην πάτε. Πάτε να το δείτε στην τηλεόραση. Μην πάτε. 30.000 και τελειώνουμε τα πάντα. Να σε καλά, αδερφούλη. Να σε καλά. Διαφωνείς ότι Βιερίνια είναι η κορυφαία μεταγραφή του ΠΑΟΚ από τότε που ήρθε ο Σαββίδης. Σε όλα τα θέματα. Προσωπικότητα, αρχηγός, ποδοσφαιρική παρουσία, στο χορτάρι, ηγετικές ικανότητες,
ποιότητα, ό,τι θες, βάλ τα όλα, κάτω μια σούμα. Έχει πάρει ο Πάου καλύτερο παίκτη του Βιερίνια. Ακόμα και έτσι. Μπράβο, ρε Κωστή. Δηλαδή, όταν θες, είσαι τίμιος και δίκαιος. Δεν έχει πάρει. Αυτός που τον λες, πώς τον έλεγες. Τάκη, σκάλα. Κάτσε, όταν. Εν τω μεταξύ, χθες το μάτς το έβλεπα στο μαγαζί της αδερφής του Τάκη Χαλά. Σοβαρά! Πού είναι εδώ, εδώ από... Είναι από την Αθήνα τα παιδιά. Και αυτή να είναι έτσι, είναι 2 μέτρα. Είναι 70. Πώς λέω, ρε φίλε, ναι. Δεν γίνονται. Και ξέρεις πώς έγινε ηθοποιός ο Τάκης Χαλάς. Πώς. Αν πούμε, ο Τάκης Χαλάς ήταν κοντός του ελληνικού κοινοτογράφου. Ο νάνος που ήταν. Ήταν στο σαμπελόκι που σε ένα βενζινάδικο. Ναι. Έβαζε βενζίνη. Ναι. Και ήρθε ένα σκηνοθέτης μια μέρα βάλει βενζίνη. Ναι. Και λέει: σε θέλω εσένα. Τον τζίμπησε. Αυτή ήταν η τυχερή κουβάντα. Έξυπνος ο σκηνοθέτης. Δεν θα χρειαστούμε για τέτοιους ρόλους. Αθηναίος ήταν, δεν ήταν βλάκας Θεσσαλονίκη. Ναι. Νικολάρα, επειδή με τον κουμπάρο στον αρέσουν συγκρίσεις και μας είχε βγάλει υπερπαίχτη το Λιβάγια, θέλω σε παρακαλώ να ρωτήσει τι προτιμάει, Λιβάγια ή Άκουμ. Θα σου πω κάτι. Άμα παίξει ο Λιβάγια, ο Άκουμ στην ΑΕΚ, 4-3-5-2, και τον βάλει σέντερφορ και να τον πει πλάγιαζε και πάει πέρα την κούρια, γιατί ουσιαστικά ο Λιβάγια έπαιζε εξτρέμ εχθές. Χθες τον έβαλε εξτρέμ. Βάλε τον Άκουμ να παίξει εξτρέμ. Και έλα, πες μου. Ο Λιβάγια είναι πιο ολοκληρωμένο. Αν πάει ο Λιβάγια, παιχταράς είναι ο Λιβάγια. Είναι πιο ολοκληρωμένο. Αν πάει ο Λιβάγια center for σε 4-2-3-1 με 70-30 κατοχή όπως είναι ο ΠΑΟΚ, σου πω εγώ τι θα κάνει ο Λιβάγια. Αλλά τον άπτο σε μεγάλη ομάδα. Θα τον κρίνουμε σε 2-3 χρόνια γιατί είναι και πιο μικρό από τον Λιβάγια. Θα τον κρίνει το Λιβάγια σε μεγάλη ομάδα. Όχι στην ΑΕ. Καλά, η ΑΕ είναι μικρή ομάδα. Είναι μικρή ομάδα. Πέρσι δεν ήταν ούτε πέρσι. Μπροστά στον ΠΑΟΚ. Αγωνιστικά σε και είσαι. Με Ουζουνίδη προπονητή μίκρινε και η ΑΕΚ, μίκρινε και ο Λιβάγια. Καλημέρα, πάμε γρηγοράδα. Κωστή, πάμε να προλάβουμε τους 6 φίλους από 1,5 λεπτό καθένας. Έλα. Καλημέρα. Καλώς τον φίλο. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, μήπως τελικά ο Ολυμπιακός έκραζε τόσο καιρό τον Θεοδωρή, τον Τζούνιορ, όταν χρειαστεί για να φέρει απ' έξω από UEFA το χρεσινό, 1-0. Και το δεύτερο, για να τελειώνω, να μην σας διακόψω, είναι κρίμα για να μην μας πούνε το Open PAOK TV, να ακούμε όλα αυτά εδώ, να μην λένε για κάρτες, να λέει ο Ντέμις ότι ήθελε τον ακούμπησε ο Λιβάγια τον Άκομ. Καλά και κάνει. Και να πηγαίνει στην ΕΡΤ. Τολμάζεψε ο Σαββίδης εκεί, γιατί τα οικονομικά του μπορεί και να μην είναι τόσο πολύ καλά και τον μάζεψε. Τους αγοράκι φίλοι και τέτοια, τους μάζεψε. Τους μάζεψε ο Ιβάν. Περιμέναμε αυτό, κάνει, λίγο να έχει κάνει αυτή την αηδία, έχει κάνει αυτή την αηδία, δευτερόλεπτα. 22-23 παίκτες του Euro, μόνο 2-3 να μπορούν να μιλάνε για μπάλα. Ναι. Τους έχει μαζέψει εκεί με αυτό το Euro και κάνει το Open μια ιδία και μισή. Κλείσε φίλε, κάτι ένα τελευταίο, ελάχιστο. Ένα μπράβο στους δύο δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ που και οι δύο τα είπαν όλα. Ενώ αντίθετα στο Open ακούσαμε ούτε τα μισά. Ναι. Ούτε τα μισά. Ναι. Αυτό τέλος. Να σε καλά. Εγώ τα έχω κόψει, δεν βλέπω ούτε ΕΡΤ ούτε τέτοιο. Τα βλέπω όλα από το διαδίκτυο. Και εγώ ψάχνω να βρω αυτά που πραγματικά δεν ενημερώνω. Και εγώ τα βλέπω μόνο τα ματς ναι. Και δεν θέλω να δω καμία αθλητική εκπομπή. Έτσι, δεν έτσι. Με τραβάει να δω. Πλέον ο μεγαλύτερος εραστής της αθλητικής Κυριακής δεν βλέπω αθλητική Κυριακή. Ναι, μαζί σου. Καλημέρα, πάμε να προλάβουμε τους φίλους. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς σωνα. Καλημέρα, Αριανός από Σέρες. Έλα, Αριανέ, ναι. Έλα, Χώστα στον Κωστή. Τι γίνεται. Ναι. Ήθελα να σε πω, επειδή ήμουν στο μάτι με την Ξάνθη Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Είδα ο Παντελίδης διόρθωσε πάρα πολύ την άμυνα. Έχει κάνει μια σφιχτή άμυνα μαζί με τα δύο αμυντικογενή χαφ με Μπάσα και Σιώπη. Να μην χάνει και ότι πάρει μπροστά, ναι, ωραία. Καλά εξηγείται. Απλώς αυτή τη στιγμή φαίνεται η γύμνια του Άρη που δεν έχει έναν παίκτη να προωθεί την μπάλα από το κέντρο στην επίδεση. Και το κάνει αυτό ο Δελτζής με σέντρες. Ναι, έχει ένα θέμα δεν το να χτίσει παιχνίδι. Τόσο, αυτός εδώ πέρα είναι για αυτή τη δουλειά. Είναι καλός παίκτης ο Τόνσο, αλλά φαίνεται ότι από τα δύο πνευμόνια που έχει του είναι το 1/4. Δεν μπορεί να χτίζει ο Τόνσο, δεν είναι δουλειά του Τόνσο. Να ναι, δεν είναι δουλειά του Τόνσο να χτίζει παιχνίδι. Ήρθε σε κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι ο Τόνσο τα μεγάλα παιχνίδια τα έκανε στην Τρίπολη και ήρθε εδώ να πούμε χλεμπονιάρης. Ξεζημισμένος, δες, γι' αυτό τον έδωσαν. Ήρθε χλεμπονιάρης εδώ πέρα. Άρρωστος. Κατάλαβες τι. Καλή ποιότητα. Καλή ποιότητα παίκτη, αλλά ήρθε χλεμπονιάρης. Ναι. Και τώρα θα σας ρωτήσω, επειδή ο Καρυπίδης είναι γάτα, εάν έχει και αν καταφέρει και πάρει ομάδα δυο θετικά αποτελέσματα μέσα σε Τρίπολη και Πανιόνιο, επειδή μετά έρχονται και τα ντέρμπι, πιστεύω λογικά και δεν θα μπορέσει να πάρει βαθμούς. Αν μπορέσει και καταφέρει και επειδή έχει τον Ατρόμητο εντός να κυνηγήσει έως και την τέταρτη θέση. Βρε Ευρώπη να βγεις τώρα, να βγεις Ευρώπη, δεν σε ενδιαφέρει, και τέταρτη θέση. Όχι, 100%, 100%. Ναι. Άμα και την πέμπτη να καταφέρει να πάρει και την έκτη, πάλι επιτυχία Ευρώπη, θα θεωρείται. Ευρώπη, θα βγεις, έχεις έκτη θέση. Αν εγώ σου λέω κάνει για φέτος και τον μπαμ δηλαδή, για τέτοιο πράγμα. Ναι. Να φτάσει το ταβάνι δηλαδή.
Δεν μου λες, εσένα σε κόβω πάντως να μην σε επηρεάζει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος αήτος. Εσύ κοιτάς την ομάδα, έτσι σε κόβω. Όχι, κοιτάω την ομάδα, εντάξει. Δευτερεύουν είναι αυτό για μένα. Εντάξει, να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, γιατί χθες έβαλα ο Βικελίδης στα σκαλιά πανηγύριζε όλο το γήπεδο που μάθαν το 1-1. Έγινε παζουρλισμός. Τι να κάνουν, λογικό, λογικό, λογικό. Εγώ το βρίσκω λογικό. Και υγεία το βρίσκω, να ξέρεις. Ναι. Αλλά να μην. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Δεν σε γουστάρω και πανηγύρισε τον άλλον. Χθες λες στην Αθήνα κουλ, είχε 17 βαθμούς την ώρα του παιχνιδιού. Ο Λουτσέσκο όμως εκεί με την μπουφανάρα, την κουκούλα και το σκουφάκι. Προβλέπω, λέει, μέχρι και το Μάιο που θα έχει ο ΠΑΟΚ κλειδώσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, τον φοράει το σκούφο. Είχε 17 βαθμούς θες. Πρέπει να ίδρωνε αυτός εκείνη την ώρα, έτσι. Θελός είναι. Εντάξει, πάμε τα γούρια. Θελός είναι τώρα τι. Πάμε καλημέρα. Έχει το σκουφάκι, την τζους και την πιπεριά, το σαγόνι από την άλλη μεριά προς τα έξω. Σας γλεντάει το σκουφί. Έλα, καλημέρα. Μάλιστα, ναι. Ραπτοπουλάκι. Ναι, φίλε. Από κατακίτρινο κορδελιό σου παίρνω. Κοίτα, εκεί άμα φωνάξει Άρης, κοίτα, μη σε επιβάλλει. Πουθενά θα Άρης, φωνάζω, Άρης. Εντάξει, τώρα να πω, ναι. Να σε πω, μάλιστα. Τι σώζει την κατηγορία ο Άρης, πώς το βλέπεις. Άνετα. Αυτός μου αρέσει. Άνετα, γιατί τέτοια έλεγες. Ποιον χρωστάμε ευχαριστώ τώρα, τον Ιβάνα που με ευχαριστώ πάλι. Χρωστάτε στον πρόεδρο. Έπρεπε να βγει και ένας τέτοιος. Στον πρόεδρο, στον πρόεδρο. Να σε πω και σε ένα κουλιανέ. Έλα, γορμέλα, έλα. Να ξέρεις, ερχόμαστε Τούμπα, αδώσουμε το πρωτάθλημα στα αδέρφια μας τους γαύρους και θα μείνουμε η μεγαλύτερη ομάδα στην πόλη. Αυτή είναι η ιστορία. Μόνο Άρης. Τον τρελό για πες μου. Φιλιά, φιλιά, σε γουστάρω να ξέρεις. Δεν μπορεί να σου κάνει. Σε ξεφωνίζω ο Νικόλας γιατί λέει για τη γιαγιά του, λέει, εντάξει, λέει είναι αλήθεια τι είναι αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος. Σε ξεφωνίζει, μου στέλνει μηνύματα τώρα. Ναι, αλλά μου και μου έδειξε μήνυμα που μιλούσε με κάποιον για τη γιαγιά του που την έχασε. Ναι, ναι, παιδί μου, τα συλληπιτήριά μας δεν το ξέρω εγώ το πράγμα, αλλά πεθαίνει η γιαγιά. Ναι, ήταν και αγαπημένο του κιόλας, λέει, δεν έψαχνε προσχήματα, είχε ναι. Πραγματικά. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Στείλε ένα μήνυμα πριν το ματς, ενημέρωσέ με. Ναι. Να σε πάρω και τηλέφωνο εκεί την να ώρα. Να σε ευχηθεί κιόλας, γιατί ο Κωνσταντίνος αυτά τα θέματα, ναι. Μόλις μπαίνει τον γκολ της ΑΕΚ. Ακεί την ώρα σε έστειλε το μήνυμα. Με στέλνεις το μήνυμα. Ναι. Εγώ τώρα πούμε δολοπλόκο. Ναι, εντάξει. Τι να φανταστώ. Όχι, όχι, είσαι δολοπλόκο, εσύ λες εκεί την ώρα. Ο φλόκος δεν αντέχεται, δεν έρχομαι. Θέλω να σου δείξω τι ώρα ήρθε το μήνυμα. Βρε, την ώρα που περνούσε μπάλα τα δίχτυα, εντελώς. Έκατσε το σέντρα, μόλις κάνει σέντρα η άκρη. Παπ το μήνυμα. Το μήνυμα. Κατάλω, καλημέρα. Κάνε... Λάθος το timing. Το timing. Συμφωνώ. Έπεσαν οι γραμμές, έχουμε άλλη συναμονή. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Ω, ψυχούλα μου, λέει, κατζή μου, τι κάνεις. Καλημέρα, Νίκο. Αθήνα, Παοκάρα. Τους λεντάς. Τους λεντάω και σας ακούω διαπασών, έβαλα και τον ύμνο στα ποντιακά του ΠΑΟΚ. Ψήτα μέσα στη λαϊκή να μ' ακούνε όλοι. Ψήτα. Άκου τι θα σου πω, Νικόλα. Ναι. Εχθές ήμουν στη γειτονιά μου, στα Τουρκοβούνια, στο Γαλάτσι, είδα τους μικρούς. Είδα ναι. Το 4-2 τους μικρούς. Ξέρω, είδα κάτι φωτογραφίες που ανέβασες. Τις ανέβασα. Ναι. Οπότε να σου δώσω ένα καταλάβει πρέπει να ήμουν ο ένας μέσα στους 300. Δεν υπήρχε άλλο. Δεν υπήρχε άλλο. Εκτός είδα κάτι δημοσιογράφος από εσάς, από πάνω από το Μέτρο Σπορ και τέτοια. Περίπατα έκαναν τα λάνια του Γκαρσία, έτσι. Το μόνο που θα σου πω είναι, τους παίξανε ρελαντί τελείως. Ναι. Ρελαντί. Τους δώσανε την ελπίδα, ξέρεις, ότι θα ισοφαρίσουν και θα κάνουν παιχνίδι. Ναι. Και τους πετάξανε και δυο παλιάκια στο τέλος. Και τους ισοπεδώσανε τελείως. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, είναι καλά παιδιά όλα. Μίλησα με τα παιδιά μόλις φεύγανε στο Πούλμαν. Ναι. Τα είδα καλά παιδιά όλα. Ο Γκαρσία είναι δύναμη. Ο Πάμπλο είναι δύναμη. Έχει πολύ καλή νέα φουρνιά ο ΠΑΟΚ. Αυτή πραγματικότητα κάνει πλάκα και στο ΣΥΚΑΠΑ 20. Να πούμε είναι αίτητος και εκεί. Έτσι, ναι, και πρώτος. Ναι, ναι. Μιλάμε, εγώ του είπα του Πάμπλο που μίλησα, του είπα Πάμπλο. Σκίζουμε τους γαύρους και μετά πάμε για την Τότεναμ κατευθείαν. Του να πάνε καλά και τα παιδιά στην Ευρώπη θέλουν στήριξη, Νίκο. Πρέπει να το φωνάξετε αυτό. Παιδιά παίζουν 17 του μηνός. Νοκάουτ στην Τούμπα παίζουν. Ναι. Και είναι σωστά. Ομαδάρα, εντάξει, σωστά. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα. Μπράβο που στηρίξες και τα πιτσιρίκια, μπράβο σου. Και τι ήθελα να σου πω, την Κυριακή θα είμαι πάνω, θα είμαι πάνω, την Κυριακή θα είμαι στην Τούμπα, με τον Ολυμπιακό θα είμαι μέσα, δεν το χάνω αυτό το παιχνίδι με τίποτα. Ορίστε, θέλει ο κόσμος να δει να το δει, ρε φίλε, δηλαδή χάζε, ο άλλος έχει κλείσει αεροπορικά εδώ και καιρό να δει το μάτι. Και βαλιού σας τα κάνει. Άκου να σου πω, Κωστά, για σένα, Κωστά, είδες τι έλεγες πριν, τι θέλει, είδες τι έλεγες Νίκο, τι 10 γυναίκες τι λες στον ΠΑΟΚ να παρέτουν για 1000 φρέων, να βλέπω τον ΠΑΟΚ να παρέτουν Ολυμπιακό γιατί τις γυναίκες όποτε κουστάρουμε τις βαράμε. Νάτος, απ' τη λαϊκή στα λέει. Φιλιά, άκου για τον ύμνο του ΠΑΟΚ στα πόδια, δες τον. Ναι, Παυλίδη, το Παυλίδη, τέρμα σου. Τέρμα, το Παυλίδη, το Παυλίδη, το Παυλίδη. Το Παυλίδη, τέρμα. Αθήνα, Αθήνα, λαϊκή, Αθηναϊκή. Και είμαι ο ένας μέσα σε όλους. Εγώ και ο αδερφός που θα πατήσει. Τα λέμε, Ντένις, να είσαι καλά. Θα σε δω, Νίκο, θα σε πάρω τηλέφωνο και το βράδυ με το Θανάση. Να με πάρεις, βέβαια, να με πάρεις. Έγινε, έγινε, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα. Και θα κλείσουμε σιγά-σιγά, θα κλείσουμε. Ξέρεις πόσοι έχουν πεθάνει πάνω στο χώρο. Βρε, ξέρω, φαγώθηκες εσύ με το χώρο, δες εδώ, κλαίω, δες εδώ. Το είδες αυτό. Κλαίω ρε φίλε με το σκουφί του Λουτσέσκου. Ίδιος ο Ντρούλικ. Ναι, με το σκουφί ναι, μοιάζουν πολύ. Τι μοιάζουν, μύτη, καμψί, τσούσκια, πιπεριά. Λουτσέσκου είναι πέδαρος ρε, άμα είναι... το δεις. Τον έχεις τον Λουτσέσκου από κοντά. Κοίτα τον. Φαγώθηκες. Λοιπόν, άμπραβο, βάλ το χαλί της εκπομπής, το καθερωμένο για φέτος. Λοιπόν, με το Flames to Go,
του Free to Go οι συνδρομητές μαζεύουν flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Οι συνδρομητές μπορούν να συγκεντρώσουν flames με κάθε τους κίνηση, όπως ανανέωση χρόνου ομιλίας ή ενεργοποίηση πακέτου, και ύστερα μπορούν να τα εξαργυρώσουν με συμμετοχές σε όσους και σε όποιους ενεργούς διαγωνισμούς θέλουν μέσα από το My Free to Go. Να πούμε ότι μερικά δώρα από το Flames to Go είναι το Fiat 500, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, δώρα τεχνολογίας και επικοινωνία για έναν ολόκληρο χρόνο. Κάπου εδώ κατεβάζουμε στόρια. Ολοκληρώθηκε και το πρώτο Rap and Cool Show της εβδομάδας. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας γράκι με τον Κωσί το μεσημέρι. Εσείς μένετε εδώ, γιατί μετά τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη παίρνουν σκυτάλι Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος. Φοβερό δίδυμο, καταπληκτικό δίδυμο μέχρι και τις 12. Εκεί ενημέρωση σέντρα από τον Γιώργο Μπούζο και Δημήτρη Μπασβαρέλα και όλα τα παιδιά εδώ το επιτελείο. Έτσι να μην ξεχνάμε κανέναν. Φεύγουμε, μας διώχνεις τον Μπούλογλου. Καλημέρες.